Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι κοντά σας αυτό το βράδυ. Μέσα στον Αύγουστο, μέσα στη ζέστη, μέσα στις φωτιές. Η κυβέρνηση πάντως έδειξε ότι τουλάχιστον δεν θα επιτρέψει να ξαναζήσουμε άλλο μάτι. Οι πυρκαγιές ήταν μεγάλες. Και στην Ελαφώνησο και στον Ημιτό. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν όλοι με τη μάνικα στο χέρι. Τις περιμένανε. Η μεγάλη καταστροφή δεν έγινε. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι είναι εδώ και είναι πάντα εδώ. Έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει και τέτοιες απρόβλεπτες καταστάσεις. Πάντως οι κίνδυνοι δεν έχουν τελειώσει, διότι έχουμε πολλά μποφόρ και φυσάει πολύ αέρα, να προσέχουμε. Εξάλλου, σήμερα μας τελείωσε και η κυρία Θάνου. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έμεινε στην Αθήνα με το στυλό στο χέρι για να υπογράψει την απόφαση που ουσιαστικά εκπαραθυρώνει την κυρία Θάνου από την καρέκλα της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτά είναι τα νέα, αλλά όλοι τώρα, υπουργοί, πρωθυπουργοί, βουλευτές, είναι στις παραλίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάω για να βρω κάθε μέρα κάποιους ανθρώπους να έρθουν στο στούντιο, ότι όλοι λείπουνε και καλά κάνουν, διότι τους έχει δώσει ο κ. Μητσοτάκης μια άδεια, όχι παραπάνω από περίπου μια εβδομάδα, 8 μέρες. Η Βουλή παραμένει κλειστή, θα ανοίξει την ερχόμενη πάλι Δευτέρα και από εκεί και πέρα θα λέγω ότι ξεκινάει ένα τρίμηνο μεγάλων και αποφασιστικών κινήσεων από πλευρά της κυβέρνησης. Θέλει αλλαγές ο Μητσοτάκης και θέλει αλλαγές διότι πρέπει να πάει στο Eurogroup και να δείξει ότι κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Αυτά λοιπόν που έχουμε συγκεντρώσει από το ρεπορτάζ λένε ότι οι αποφάσεις, οι κρίσιμες πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Πρωθυπουργός αφορούν την αλλαγή στο εκλογικό σύστημα. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, ο νόμος απείς αναλογικής που είχαν σχεδιάσει οι άλλοι για να γίνουν οι εκλογές, να το ξεχάσουμε. Εξάλλου, από ό,τι φαίνεται, θα έχει την δυνατότητα και με τις 180 ψήφους του κοινάλ, τους 22 συν 158 δικούς του, να έχει τους 180 που απαιτούνται για να καταργηθεί το σύστημα απείς αναλογικής. Θα γίνει μια παρέμβαση για αλλαγή της λειτουργίας της δικαιοσύνης και του ποινικού κώδικα του τελευταίου. Θα υπάρξει παρέμβαση οπωσδήποτε για να λυθεί το θέμα της ΔΕΗ. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν κομματιάζει, δεν τεμαχίζεται η ΔΕΗ, δεν θα κόψει του κομμάτι αν την πουλήσουν, αλλά ψάχνουν να βρουν μια συνολική λύση. Επίσης, θα υπάρχουν ρυθμίσεις αυτό το δίμηνο για διευκόλυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω της παροχής κινήτρων και άρσης των γραφειοκρατικών κινήτρων με προβλημάτων για να έρθουν οι επενδυτές επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει νέο φορολογικό νομοσχέδιο, μεγαλύτερο από το προηγούμενο, αυτό που ήταν μίνι, ας το πούμε έτσι, αυτό που συζητήσαμε, δηλαδή αυτό που αφορούσε τις 120 δόσεις, αφορούσε αυτές τις φορεολαμφρύσεις. Θα υπάρξει ένα φορολογικό νομοσχέδιο, έχουμε μερικά στοιχεία τι θα περιέχει. Επίσης, από αυτές τις παρεμβάσεις θα είναι η ψήφος στους απόδημους Έλληνες, πολύ σημαντικό, και βεβαίως οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Μην ξεχνάμε ότι προετοιμάζεται η κυβέρνηση για μια κρίσιμη μάχη στο Eurogroup, όπου θα πρέπει να πείσουμε τους δανειστές ότι πάμε σε καλό δρόμο, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το πλεόνασμα που μας ζητάνε. Και βέβαια υπάρχουν και καλά νέα, και στα καλά νέα μπορούμε να πούμε ότι είναι οι αναμενόμενες νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, και ουσιαστικά η ακύρωση του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί δημιουργεί πάρα πολλές αδικίες. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με τους σημερινούς καλεσμένους, που είναι ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς. Καλησπέρα κύριε Ρωμανιά. Καλησπέρα και από μένα. Εργατολόγος. Είναι από τους αγαπημένους σας, από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου λέτε, διότι μιλάμε συχνά για τα ασφαλιστικά ζητήματα και για τις συντάξεις. Αριστερά μου είναι ο κύριος Μπάμπης Καούγκης. Καλησπέρα κύριε Καούγκη, που είναι πρόεδρος των εφοριακών. Γενικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών. Και αμέσως μετά ο κύριος Ηρακλής Ρούπας. Καλησπέρα κύριε Ρούπα. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι οικονομολόγος, θα μας βοηθήσει να δούμε και λίγο τα οικονομικά θέματα από κοντά που τρέχουν. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα και αυτά θα συναντήσουμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ο νόμος Κατρούγκαλου που έχει δημιουργήσει έτσι μια ανομαλία, θα μας την εξηγήσει ο κ. Ρωμανιάς, ευνοεί κάπως και αδικεί κάποιους άλλους. Είναι έτσι? Έχει πολλές ανομαλίες. Δεν έχει μία μόνο ανομαλία. Καλά το είπατε. Μερικές κατηγορίες σε δική κατάφορα.
αλλά και σε αυτό υπάρχουν λεπτομέρειες. Θα τις δούμε από κοντά. Πάντως, διαβάζω εδώ πέρα ότι οι συντελεστές αναπλήρωσης στο ανταποδοτικό σκέλος της παροχής ευνοούν τους χαμηλόμισθους με λίγα αίτια ασφάλισης, ενώ ζημιώνουν όσοι έχουν καταβάλει εισφορές για περισσότερα χρόνια. Αυτός που το γράφει έχει δίκιο. Το έχουμε πει και σε μια δική σας εκπομπή προ καιρού. Η γενική φιλοσοφία του νόμου είναι εκείνος που έχει περισσότερα χρόνια και έχει δώσει περισσότερες εισφορές να παίρνει αναλογικά μικρότερη σύνταξη. Η τελική σύνταξη ενός είναι μειωμένη έως και 40% σε σχέση έχω περιπτώσει που είναι και 70%. Και 70%. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5. Λοιπόν, ακούστε, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα γύρω από τις δύο τελευταίες τροπολογίες, η μία εκ των οποίων είναι για τις συντάξεις, το πλαφόν, το περίφημο πλαφόν. Ακούστε, το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε με το άρθρο 13 του νόμου Κατρούγκαλου. Το άρθρο αυτό έκανε μία διάκριση και είπε, εκείνοι που είχαν πάρει σύνταξη πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου είχαν πλαφόν στη σύνταξη μέχρι το τέλος του 18 θα είχαν πλαφόν 2.000 ευρώ. Ενώ εκείνοι οι οποίοι μετά θα είχαν πάρει σύνταξη, δηλαδή με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν είχαν πλαφόν. Δεν υπήρχε για αυτούς, δεν υπήρχε πλαφόν. Αυτό τι σήμαινε τώρα. Σήμαινε ότι επειδή οι παλιοί για τους οποίους υπήρχε το πλαφόν των 2.000 θα κάνανε επανυπολογισμό βάσει του άρθρου 14. Θα υπήγονται και αυτοί στους καινούριους. Όπως και έγινε. Την 1η του Γενάρη του 19 έγινε ο επανυπολογισμός και όλοι οι παλιοί έγιναν πλέον καινούργοι. Και επομένως δεν υπάρχει πλαφόν για κανένα πλέον μετά τον επανυπολογισμό. Σας έχω πει και σε άλλη αυτή, αν θυμάμαι καλά, ότι στο γραφείο μου είχε έρθει ένας μηχανικός, ο οποίος έπαιρνε 5.700 ευρώ σύνταξη. Με τον νόμο Κατρούγκαλου έπεσε στις 2.000 το μήνα. Και ήρθε στο γραφείο μου, μου λέει: κόψανε 3.500 το μήνα από τη σύνταξή μου. Του είχα πει. Και το έχω πει και στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη τότε, πριν από ένα χρόνο περίπου, του είχα πει: μη στενοχωριέσαι, διότι την 1η του Γενάρη του 19 που θα γίνει ο επανυπολογισμός, θα σου δώσουν 9.000. 9.200 του δώσανε τελικά. Του δώσανε. Έτσι. Λοιπόν, η ουσία είναι λοιπόν ότι είχε αυτή την ανομαλία, μεταξύ άλλων και αυτή την ανομαλία, ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν υπήρχε πλαφόν σε καμία σύνταξη. Έπρεπε αυτό να διορθωθεί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι. Διορθώθηκε σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε να κρίνουμε πρώτον τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και δεύτερον την ουσία. Ως προς τη διαδικασία, δεν θα πω κάτι καινούριο, ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ουσιαστικά ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν θα επαναληφθεί η παρόμοια διαδικασία. Δηλαδή, μισή ώρα πριν την ψηφοφορία και ενώ είχε τελειώσει η συζήτηση στο νομοσχέδιο, κατατέθηκε η τροπολογία μαζί με την άλλη για τα εργασιακά. Κατατέθηκε και για τις συντάξεις. Επομένως, για την ουσία ήταν λάθος. Προφανώς δεν ήταν πρωτοβουλία του Βρούτσι. Προφανώς ήταν γενικότερο κυβερνητικό θέμα, γιατί προφανώς ήθελαν να κλείσουν αυτό το ζήτημα πριν από το φθινόπωρο, πριν από το Σεπτέμβριο. Και έπρεπε να κλείσει πάντως, τα κατάκα. Προσέξτε. Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Επί της ουσίας τώρα, ήταν σωστή η τροπολογία. Λυπάμαι που θα πω όχι, ήταν λάθος. Είναι λάθος και μάλιστα έχει δύο χοντρά λάθη. Το πρώτο λάθος που έχει η τροπολογία. Κάνει ενιαιοποιεί το πλαφόν, είτε έχεις μία, είτε έχεις δύο, είτε έχεις τρεις συντάξεις. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ. Σε κανένα σύστημα στην Ευρώπη, για να μην και παραπέρα, δεν υπάρχει αυτό. Άλλο πλαφόν υπάρχει αν έχεις μία σύνταξη, άλλο αν έχεις πάνω από μία σύνταξη. Και είναι λογικό αυτό. Ένας μηχανικός Φερρυππίν, που ήταν ασφαλισμένος ως σπέδαιος μηχανικός ως ελεύθερος επαγγελματίας και ήταν και στο Δήμο, στην πολεοδομία, στην υπηρεσία, είχε ασφαλιστεί δύο φορές και πλήρωνε δύο ασφαλιστικές φορές. Αυτός λοιπόν με τον νόμο Κατρούγκαλου είχε πλαφόν 3.000. Τώρα εδώ αυτού του βάζουν πλαφόν 4.600. Αλλά και στον άλλον που είχε μία μόνο σύνταξη και πλήρωνε μία μόνο εισφορά, του βάλανε και αυτού 4.600. Δεν είναι δυνατόν. Ούτε και στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάντως, έπρεπε να είναι διαφορετικό πλαφόν σε αυτόν που έχει μία σύνταξη και διαφορετικό σε αυτόν που έχει πληρώσει δύο και τρεις φορές τις φορές και έχει πάρει δύο και τρεις συντάξεις. Μεγάλη... Και δεύτερο λάθος. Ναι. Και δεύτερο λάθος. Ναι. Για να το κλείσω το θέμα. Το δεύτερο λάθος. Όλη η ιστορία είναι το άρθρο 13. Το άρθρο 13 με τον νόμο δεν πειράχτηκε. Το ξεχνάει. Παραμένει. Δηλαδή παραμένει σε ισχύ το άρθρο 13 που μιλάει για πλαφόν 2.000 και 3.000, αν είναι μία ή περισσότερες συντάξεις, και το καινούριο άρθρο, το άρθρο 120 του καινούριου νόμου, λέει άλλα ντάλλον. Χωρίς να αναφέρεται ότι καταργεί το 13, ότι δεν ισχύει το 13. Παραμένει σε ισχύ το 13. Δεν το έχουν πειράξει. Δεν αναφέρθηκε καν ούτε στην εισηγητική έκθεση. Είναι δύο χοντρά λάθη τα οποία θα με θυμηθείτε, θα οδηγήσουν σε νέα αλλαγή. Έτσι, εντάξει, καινούργια είναι η κυβέρνηση.
βιαστική ήταν η τροπολογία, μπορεί να πει κανείς ότι α δούμε. Θα γίνει αλλαγή, δεν μπορεί να παραμείνει αυτό. Έχουμε μπροστά μας και ένα επίσης φορολογικό νομοσχέδιο καινούριο που θα έρθει εκεί γύρω κατά το τέλος Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Τι λέει το ρεπορτάζ? Η τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση θα γίνει στις 13 περίπου του Σεπτέμβρη στο Eurogroup και θα δώσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, λένε ότι θα δώσει ανάσες κυρίως σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες. Έχει εξαγγείλει ο κ. Σταϊκούρας μείωση φορολογικού συντελεστή για επιχειρηματικά κέρδη του 2019 από 28 στο 24%. Είναι έτσι, κύριε Καουκή? Από 28 για τη χρήση του 2019. Ναι. Έτσι, για τη χρήση του 2019 ναι. θα πάει στο 24 από 28. Επίσης, το μοίρασμα του μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ και λοιπά, που έχουν διπλογραφικά βιβλία, θα πάει από το 10% στο 5%. Αυτό είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις, διότι θα μπορέσουν κάποιοι πλέον να φέρουν τη φορολογική τους έδρα πίσω, που στα χρόνια της κρίσης τις πήγαν στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και είχαν εκεί τη φορολογική τους έδρα για το λόγο ότι ήταν ψηλή η φορολογία εισοδήματος και ψηλό το μοίρασμα του μερίσματος στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ήταν στα διοικητικά συμβούλια. Επίσης, αυτό που συζητείτε πλέον. Αυτό σύνομαι αφορά και τα φυσικά πρόσωπα ή μόνο τις επιχειρήσεις? Για τις επιχειρήσεις μιλάμε. Για τις επιχειρήσεις, για τα καθαρά κέρδη. Για τα φυσικά πρόσωπα θα μειωθεί ο συντελεστής στα χαμηλά εισοδήματα, θα πάει στο 9% για τα έως 10.000, όπως θα μειωθεί και τα τεκμήρια διαβίωσης. Ναι. Και αυτό άρα θα έχει καλύτερη φορολογία. Το αφορολόγητο δεν μειώνεται. Άρα σίγουρα θα υπάρχει κάποιο κέρδος και για τα φυσικά πρόσωπα. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Είπαμε λοιπόν ότι θα γίνει αξιολόγηση τέταρτη μεταμνημονιακή, μέχρι τον Νοέμβριο θα γίνει αυτό. Πρέπει για να πάρουμε το OK, για να πάρουμε την πράσινη κάρτα, να αντιμετωπιστούν 15 εκκρεμοί, λέει, προαπαιτούμενα που άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων της ΔΕΗ, η πώληση του 30% του αεροδρομίου, η αποκρατικοποίηση των ελληνικών πετρελαίων και το ξεμπλοκάρισμα επενδύσεων για το ελληνικό. Κύριε Ρούπα, όλα αυτά τα οικονομικά τα οποία είναι μπροστά μας θα προκαλέσουν σύγκρουση με την αντιπολίτευση, διότι είναι θέματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει ήδη θέση, δηλαδή και για το αεροδρόμιο και για τη ΔΕΗ και για την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ και για τις επενδύσεις έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση. Αναμένεται δηλαδή μια σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα θέματα αυτά? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Καταρχάς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα πάντα είναι ψυχολογία στην οικονομία. Επί της ουσίας, αυτά τα οποία έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση διαμορφώνουν μια ψυχολογία. Πρέπει όμως να πούμε το εξής. Αναφερθήκατε πριν στο φορολογικό νομοσχέδιο. Η βάση της πολιτικής προσέγγισης του κυρίου Μητσοτάκη είναι η μείωση φορολογίας γενικώς. Μείωση του έμφυα, μείωση του ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε κάτι. Η διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων της μείωσης φορολογίας θέλει χρόνο. Χρόνος ο οποίος κατά δική μου εκτίμηση είναι από 1 έως 1,5 χρόνο για να μπορεί αυτά να φανούν άμεσα στην οικονομία. Mm-hmm. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει να προωθηθούν οι μεγάλες επενδύσεις οποίες αναφέρατε πριν. Με ρωτήσατε αν θα υπάρξει κρίση ή σύγκρουση μέσα στη Βουλή, ναι, με τα θέματα αυτά. Είναι αυτονόητο ότι όταν κάποιος κάνει ένα λάθος και δεν το παραδέχεται, θα πρέπει να υποστηρίξει το λάθος το οποίο έκανε. Και προφανώς αναφέρομαι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το αυτονόητο που είναι η προώθηση των διαδικασιών, των επενδυτικών διαδικασιών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Αυτονόητο παράδειγμα, ΔΕΗ. Το οποίο το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά. Η ΔΕΗ, όπως λέει ο κ. Χατζηδάκης, Θα προσπαθήσει πρέπει να βρεθούν 750 εκατομμύρια μέσα σε 25 μέρες. Ακριβώς. Και προσπαθεί να απαγκιστρώσει την κυβέρνηση από προηγούμενη δέσμευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου απαιτεί το επί της ουσίας η εκχώρηση του 50% του πελατολογίου, δηλαδή 4 εκατομμύρια πελάτες, προς ιδιώτες. Κοιτάξτε, η διαδικασία της επένδυσης και της ιδιωτικοποίησης δεν μπορεί να γίνεται με άναρχο τρόπο.
Υπάρχουν κανόνες προκειμένου να υπάρξει το θετικό πρόσημο στην αντιμετώπιση της οικονομίας. Mm-hmm. Αυτά δεν γίνανε κατά το παρελθόν. Και οι καθυστερήσεις, τις οποίες αναφέραμε, μην ξεχνάτε ότι σημερινή δήλωση του Επιτρόπου ΧΑΝ αναφέρει ότι λόγω καθυστερήσεων της προηγούμενης κυβέρνησης κινδυνεύουν να απολεστούν κονδύλια της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι επενδυτικά κονδύλια που θα κινήσουν την οικονομία. Τι συμβαίνει στην παρούσα φάση? Προφανώς η αντιπολίτευση θα πει αυτό που πρέπει να πει. Χρειάζεται χρόνος προκειμένου η ψυχολογία να μπορεί να σταθεροποιηθεί, γιατί είναι εύκολο να φτιάξω ψυχολογία. Αν αποτύχω όμως την δυναμική υποστήριξής της, αντιλαμβάνεστε ότι ο κατήφορος είναι πολύ πιο γρήγορος από τον ανήφορο. Βρισκόμαστε στη φάση λοιπόν ισορροπίας. Η κυβέρνηση καλείται να περάσει γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα που θα δώσουν κίνητρα στο μεσοδιάστημα του 1,5 έτους που ανέφερα πριν για να κινηθεί η οικονομία, να εμφανιστεί και να πάρει μπρος η οικονομία. Εδώ θα χρησιμοποιήσω έναν όρο λίγο αδόκιμο για μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα πω ότι χρειάζονται προοδευτικά μέτρα ανάπτυξης οικονομίας. Τι εννοώ προοδευτικά μέτρα? Πιθανώς η διαφορετική προσέγγιση χειρισμού των εργαζομένων, των προσλήψεων εννοώ. Πιθανώς διαφορετικό τρόπου χειρισμού των επενδύσεων με την έννοια συνεταιριστικών σχημάτων. Και επειδή αυτά τα τελευταία μέτρα που προκάλεσαν και αντίδραση, το θέμα της, των απολύσεων που δεν χρειάζονται. Προσέξτε, είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται να δικαιολογηθούν. Αυτό είναι ο προοδευτικό. Προοδευτικό μπορεί να είναι να δώσω κίνητρα να διατηρήσω θέσεις ή να δημιουργήσω θέσεις εργασίας. Και να σας πω και κάτι. Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης είναι άκρος τεχνοκρατικό αλλά και άκρος προοδευτικό. Είδαμε σήμερα τι έγινε στο χρηματιστήριο. Η έννοια του να βάλω τον εργαζόμενο συμμέτοχο. Ξεκίνησε να καταραίει, μαζεύτηκε, αλλά θεωρώ ότι είναι σε μια ευθύνουσα πορεία εξαιτίας του επόμενου θέματος που θα αναφέρω, των τραπεζών. Χρειάζονται τράπεζες. Άρα, όταν λέω προοδευτική διαδικασία ανάπτυξης, εννοώ αυτά τα οποία ανέφερα πριν, το πώς θα κάνω και τον εργαζόμενο συμμέτοχο σε μια επιχείρηση, γιατί η μικροεπιχειρηματικότητα έχει καταστραφεί. Για να διαμορφώσω λοιπόν συνθήκες μικροεπιχειρηματικότητας, πρέπει να κοιτάω λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Προοδευτικά. Το λέω εγώ. Η δημιουργία και η ίδρυση περιφερειακών χρηματοδοτικών συνεταιρισμών είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πολλές χώρες Ευρώπης. Ο κύριος Δραγασάκης τόλμησε να πει κάτι τέτοιο ότι θα κάνω παράλληλο τραπεζικό σύστημα, αλλά δυστυχώς το τόλμησε για λάθος λόγους. Προφανώς για να δημορφώσει ένα κομματικό τραπεζικό σύστημα, ενώ επί της ουσίας το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα χρηματοδοτική εναλλακτική φορείς για να υποκαταστήσουν τις χρηματοδοτήσεις των τραπεζών που θα αργήσουν να έλθουν σημειωτέων, γιατί ναι, μεν τη στενοπό την περάσαμε, η κρίση όμως είναι ακόμα μπροστά μας. Έχω σημειώσει εδώ να κουβεντιάσουμε το θέμα των τραπεζών. Θέλω να γυρίσουμε λίγο πάλι στους ασφαλισμένους και στις συντάξεις, γιατί ξέρω ότι πονάει πάρα πολύ κόσμο. Φοβούνται ότι κάποια πράγματα δεν θα είναι τόσο θετικά για αυτούς. Κοιτάξτε, σε μία εκπομπή με τον Γιώργο τον Παπαδάκη με ρώτησε τι κατάλαβες, τι είπε ο Μητσοτάκης, θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου ή θα κάνει κάποιες τροποποιήσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Του είπα κατά τη γνώμη μου είναι σαφής. Είπε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά δεν τον φωνάζεις εδώ να σου τα πει. Σε δύο μέρες τον φώναξε ο Γιώργος. Ναι. Πήγε λοιπόν στον Γιώργο και τον ρώτησε ευθέως ο Γιώργος. Τι θα κάνετε με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα τον καταργήσετε ως νόμο ή κάποιες αλλαγές? Και απάντησε ευθέως, θα τον καταργήσω ως νόμο. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει για παρεμβάσεις. Έχω δει παρεμβάσεις ακόμη. Ναι. Όχι κατάργηση, ούτε έχω ακούσει για κατάργηση. Και εγώ τώρα τελευταία ακούω, αλλά είναι δημοσιογραφικά αυτά βέβαια και δεν είναι επίσημα από το Υπουργείο. Ναι. Ακούω ότι θα γίνει τούτο, θα γίνει εκείνο, θα γίνει παρέμβαση εδώ, εκεί και πιο πέρα. Ωραία. Το ερώτημα είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δημιουργήσει ένα σύστημα που δεν έχει μέλλον. Είναι όμοιρος ο συνταξιούχος. Ανά πάσα στιγμή να έχει μείωση τη σύνταξή του και ο εργαζόμενος να δει τον τρόπο υπολογισμού να αλλάζει. Επομένως, μην ξεχνάμε, ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε ο 4387 στις 12 του Μάη του 2016. Και μέχρι σήμερα, ναι, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει 32 φορές. 32 νόμοι έχουν τροποποιήσει και μάλιστα δεν τον έχουν τροποποιήσει σε οριακά σημεία, τον έχουν τροποποιήσει σε κεντρικά σημεία. Δηλαδή, πρώτον, τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Δεν εφαρμόζεται αυτά που έλεγε ο νόμος, έχει τροποποιηθεί. Είναι άλλα πράγματα. Δεύτερον,
ασφαλιστικές φορές. Έχει αλλάξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύστημα. Άρα λοιπόν. Ακόμα και, και να αριθμίσουν τα χρέη του στο ΚΕΑΟ οι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες, είχαν πρόβλημα. Τώρα περίμεναν την εκαθάριση του 2017. Ενώ μπορούσαν να βάλουν το 2016, δεν μπορούσαν να βάλουν πολύ το 2017. Σωστά. Είναι, είπα πριν από λίγο ότι έχει πολλές αναμαλίες. Μία από αυτές είναι αυτό που λέτε. Ναι, με το ΚΕΑΟ, με τη ρύθμιση. Ναι. Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Είναι μια χοντρή αναμαλία. Έτσι, είναι, και γιατί περιμένει να γίνει η καθάριση τη δήλωση. Έτσι ακριβώς. Δημιουργεί και γραφειοκρατία. Θα ξανάρθει μετά να ξανακάνει υπολογισμό κτλ. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι γεμάτος τέτοια ο νόμος Κατρούγκαλο, όπως και το άλλο. Έτσι. Όπως και το άλλο. Δηλαδή, να πληρώνεις πολλά χρόνια, να δίνεις πολλές εισφορές και αναλογικά να πέφτει η σύνταξη. Εδώ πέρα πάντως βλέπω ότι η έμφαση θα δοθεί στο πεδίο 25 έως 38 έτη ασφάλισης, όπου εντοπίζουν οι μεγαλύτερες αδικίες. Δεν το ξέρω αυτό. 200.000 κόσμος είναι. Η απόδοση που λαμβάνουν είναι των εισφορών που έχουν καταβάλει αγγίζει το 180%. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία. Οι οποίοι πράγματι έχουν καταβάλει πολλές εισφορές, όχι μόνο επειδή είχαν μεγάλο μισθό, αλλά επειδή είχαν και πολλά χρόνια. Αυτοί αδικούνται κατάφορα. Και ενώ ο νόμος τους αδικεί αυτούς όλους, δεν είναι 200.000, είναι πάνω από 500.000 αυτοί. Αλλά ενώ τους αδικεί, έρχεται με το άρθρο 30 και ευνοεί μια άλλη κατηγορία. Μην μου πεις από ποιοι είναι αυτοί, γιατί μόλις φύγω από εδώ θα πέσω ένα τηλέφωνο και θα πούνε γιατί μας είπες. Έτσι. Είναι 150.000 άτομα οι οποίοι παίρνουν σύνταξη. Διπλάσια από ό,τι θα παίρνανε αν ήταν σε άλλο ταμείο. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτές τις ανομαλίες, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα κάνουμε μερεμέθια. Δηλαδή θα κάνουμε μικρές αλλαγές. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί εξ υπαρχής. Να δημιουργηθεί ένα καινούριο σύστημα. Με νέα φιλοσοφία. Μάλιστα. Διαφορετικά δεν κάναμε τίποτα. Κύριε Καούκη, είδαμε κάποια φορολογικά μέτρα με αυτό το μικρό νομοσχέδιο που ήρθε και περιμένουμε τα υπόλοιπα. Το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο. Από την περίπου κυβέρνηση. Ποια θα είναι τόσο, γιατί μου λένε ότι είναι σημαντικά τα μέτρα που θα αναγγελθούν το Σεπτέμβριο. Υπάρχει αυτός ο χώρος, η δυνατότητα να αναγγελθούν σημαντικά φορολογικά μέτρα, θετικά εννοείται, γιατί δεν μιλάμε για αρνητικά. Το βασικό είναι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Εντάξει, για το ενέργεια, για τη μείωση που ξέρουμε θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις που έχουμε και τα κέρδη και για τα μερίσματα. Αλλά αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι για τα τεκμήρια διαβίωσης. Μάλιστα. Αυτό περιμένει τη μείωση, γιατί τα τεκμήρια διαβίωσης είναι πολλά χρόνια μέσα στη φιλοσοφία της φορολογίας, του εισοδήματος, γιατί δεν μπορούσαμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Και οπότε είχαμε τεκμήρια διαβίωσης. Θα δώσουν βάση με άλλες έμμες τεχνικές. Αυτό λέει δηλαδή, θα λέει το νομοσχέδιο, όπου αυτό θα είναι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, θα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα είναι άλλες μεθόδους φορολόγησης και θα μέσω περιουσιολογίου, το οποίο θα συσταθεί και θα φτιαχτεί, θα μπορείς να ελέγχεις το πόθεν έσχες για την απόκτηση κάποιου περιουσιακού εισοδήματος. Ο κύριος Σταϊκούρας χθες είπε ότι είναι πρόωρα ακριβώς αυτά, διότι ουσιαστικά σε μια συνέντευξη στο Βήμα την είχε χθες στο Γκαρακούζη. Ναι, τον άκουσα, μάλλον το διάβασα. Ναι, ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να υπάρξει δυνατότητα φορολόγησης του εισοδήματος. Είπε ότι εντάξει, σήμερα με τα τεκμήρια προσεγγίζεται το εισόδημα ενός εκατομμυρίου φορολογουμένων και εισπράττονται κατ' έτος λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης 6,7 δις. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά τι γίνεται τώρα στα τεκμήρια. Ναι, μεν πιάνεις κάποιους, αλλά υπάρχουν και πολλές αδικίες. Και όταν λέμε οι αδικίες σε κάποιους χαμηλούς συνταξιούχους, οι οποίοι το 2007 αγοράσαν αυτοκίνητο και αγοράσαν και ένα ακίνητο, έτσι, έρχονται τώρα το 2019 να φορολογούνται για τεκμήριο διαβίωσης, για να συντηρούν το αυτοκίνητο ή το σπίτι. Ναι, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να το έχει βάψει ποτέ το σπίτι. Τι πάνε, δεν μπορεί να μείνει μέσα σε ένα σπίτι, μπορεί να είναι με σόμπα υγραερίου, να μην πίνει ούτε καν πετρέλαιο. Άρα είναι λάθος ο τρόπος γιατί την πατάνε αυτή. Το θέμα είναι να ελέγξει το χρήμα που πάει. Δηλαδή η εισρωή, η εκροή των χρημάτων, το πλαστικό χρήμα να μειώσει τις συναλλαγές, να τις πας κάτω από 200 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεις, να έχεις παντού ηλεκτρονικές συναλλαγές, έτσι ώστε να μπορέσει να ελέγξει, είπαμε, πού πάει το χρήμα. Επίσης, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, πρέπει στο αφορολόγητο που χτίζει με το πλαστικό χρήμα, να βάλει σε επαγγέλματα μέσα τα οποία έχουν μεγάλη φοροδιαφυγή. Και αυτά που είναι επαγγέλματα που έχουν μεγάλη φοροδιαφυγή είναι παροχή υπηρεσιών. Στην παροχή υπηρεσιών λοιπόν υπάρχει ή μεγάλη φοροδιαφυγή. Εκεί δεν μπορεί να την πιάσει, να την αγγίζει κανένας. Και πολλοί μάλιστα που έχω δει και στην εφορία που έρχονται, ακόμα και κουρία, ακόμα και φυσιοθεραπευτές, ακόμα και υδραυλικοί, έρχονται και
απολαμβάνουν το μέτρο, αυτοί που έχουν τζίρο 10.000 ευρώ, να έχουν και απαλλαγή από το ΦΠΑ. Δεν πληρώνουν ούτε ΦΠΑ. Μα αφού δεν κόβουν απόδειξη, πώς θα πληρώσουν ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, κλειδώνουν και από το ΦΠΑ. Αν δώσω όμως κίνητρο στο φορολογούμενο να ζητάει αποδείξη από αυτούς και όχι από τα σούπερ μάρκετ, όχι από τα βενζινάδικα. Για τα βενζινάδικα, να μην ξεχνάμε ότι έγινε με την προηγούμενη κυβέρνηση ότι κάθε τέλος της ημέρας οι συναλλαγές που γίνουν με τα αμοιακή μηχανία ενημερώνονται αυτόματο σύστημα του τάξη. Οπότε δεν χρειάζεται, να ζητάνε απόδειξη. Δηλαδή, εκεί να ζητάνε απόδειξη, δεν χρειάζεται να χτίζουν αφορολόγητο με αυτή την απόδειξη. Έτσι, δεν χρειάζεται πάλι επίσης να χτίζουν αφορολόγητο με την απόδειξη που πληρώνουμε για τη ΔΕΗ, για τον ΟΤΕ, για την ΕΙΔΑΠ. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Καμιά φορά με ρωτάνε να σου δώσουμε απόδειξη. Όχι, να παίρνουμε απόδειξη. Απέρνουμε απόδειξη. Παίρνουμε απόδειξη. Εννοείται να παίρνουμε απόδειξη. Η απόδειξη αυτή εμένα μου χρησιμεύει όταν θα κάνω τη δήλωση. Όχι, αν έχεις πληρώσει με κάρτα, με POS, με τερματικό δηλαδή POS, με την κάρτα σου, σου χρησιμεύει να χτίσεις αφορολόγητο. Ναι. Αν πληρώσεις μετρητά, δεν σου χρησιμεύει. Έτσι, άρα πρέπει να χτίσεις αφορολόγητο με ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή με POS, με κάρτα. Αλλά επιμένω ότι αν θέλουμε να δώσουμε κίνητρο και να πατάξουμε φοροδιαφυγή και να αλλάξει το σύστημα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο αυτό που ζητάμε, δηλαδή συναλλαγές ηλεκτρονικές. Ναι. Να πάνε σε άλλους κλάδους. Και όχι σε αυτούς. Δηλαδή τώρα χτίζουμε αφορολόγητο με το να πληρώνουμε τις 10. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ. Είναι λάθος. Αφού θα το πληρώσει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πληρώσει. Δεν θα χτίσουμε αφορολόγητο με αυτό. Θα χτίσουμε αφορολόγητο με άλλα παγκόσμια. Δηλαδή, εμένα το να βάλω εγώ τις αποδείξεις ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ και βενζίνη δεν λέει τίποτα. Βέβαια. Στην δήλωσή μου. Τίποτα λέει, ακριβώς τίποτα. Γιατί εγώ έχω μαζέψει σπίτι ένα... Αν δεν τις έχεις πληρώσει με ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή με e-bugging ή με POS... Αν είναι πάνω από 70 ετών, εντάξει. Ναι, αν είναι πάνω από 70 ετών, δεν είναι. Έχω μαζέψει... Λέω για τον Κώστα, αλλά γενικά. Έχω μαζέψει ένα πακέτο με αποδείξεις, που είναι ο κάση όμως πληρωμένο, αλλά λοιπόν δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα, όχι. Αν είναι κάση, δεν λέει τίποτα. Δεν μετράνε. Πάμε λιγάκι στις τράπεζες που έθιξε κάποια θέματα ο κ. Ρούπας πριν από λίγο και του είπα θα έρθουμε στο θέμα των τραπεζών. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Η έννοια του τεκμηρίου διαβίωσης είναι τόσο άδικη, απάνθρωπη φορολογικά και αναχρονιστική, που το μόνο που κάνει είναι να δείχνει την αδυναμία του κράτους να λειτουργήσει φορολογικούς μηχανισμούς. Φέρνω ένα παράδειγμα. Το 112, που ήταν αυτό που μας χτύπησε τα τηλέφωνά μας από την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το φτιάξαν μέσα σε ένα μήνα. Γιατί αποφάσισαν να διασυνδέσουν τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, να κάνουν ένα απλό πράγμα, να διασυνδεθεί ένα σύστημα πάρα πολύ γρήγορα. Το ερώτημα λοιπόν είναι όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούν να διασυνδεθούν υπηρεσίες, όπως είπε πάρα πολύ σωστά, να υπάρχει ηλεκτρονικό, υπάρχει το ηλεκτρονικό αποτύπωμα της συναλλαγής, προκειμένου να μην υπάρχει αυτός ο αναχρονισμός. Αυτό είναι απάνθρωπο. Είναι φορολογική Ουγκάντα το να έχει τεκμήριο διαβίωσης. Αυτό κλείνω το σχόλιο, έτσι, γιατί και πάμε στις τράπεζες. Λοιπόν, επιχειρείται μια αλλαγή της σελίδας στο τραπεζικό τομέα με κατάργηση του control, του capital controls, μάλλον θα καταργηθούν Σεπτέμβριο. Και έγκριση ενός σχεδίου για μείωση κόκκινων δανείων μέσω εταιριών ειδικού σκοπού. Και εδώ πέρα έρχομαστε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Τι σημαίνει μειώνονται κόκκινα δάνεια μέσω των εταιριών ειδικού σκοπού? Δηλαδή τα πουλάω σε κάποιους οι οποίοι τα διαχειρίζονται μετά? Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Καταρχάς, ο εξυγχρονισμός της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος όσο τα κόκκινα δάνεια είναι το πρώτο ζητούμενο για να μπορεί να ανακάμψει η οικονομία, να αξιολογηθεί διαφορετικά η οικονομία, να γίνουμε ως αξιολογητική διαδικασία αξιόχρεη ως χώρα, για να μπορούμε να συζητήσουμε μετά τη μείωση των πλεονασμάτων. Γιατί το 3,5% αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να παραμείνει, για να πάμε στο 2,5, θα γίνει μέσα σε μια διαδικασία βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να μπορεί να λειτουργεί ή να αποκτήσει σοβαρή νέα δομή το τραπεζικό σύστημα. Οι ειδικοί φορείς λοιπόν που αναφέρατε πριν, ως προς την διαδικασία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταβιβάζω ή διαμορφώνω μια θυγατρική, ας το πούμε έτσι, προκειμένου και το προσωπικό της τραπέζης, αλλά και τα δάνεια να διαχειριστούν με κανόνες πιο ευέλικτους από αυτούς που έχει την δυνατότητα ένα τραπεζικό ίδρυμα. Θα με ρωτήσει πάρα πολύ απλά κάποιος, μα καλά, αυτοί οι ευέλικτοι κανόνες δεν μπορούσαν να ισχύσουν το 2009, το 2010, το 2011. Έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο για να συζητάμε σήμερα? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Απάντηση στο οποίο δεν έχω και μάλλον δεν θα είναι και θετικό το σχόλιο ως προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως οι τράπεζες βρίσκονται σε μια σωστή διαδικασία.
Θα πρέπει όμως να επισημάνω ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί και στους υπόλοιπους φορείς της αγοράς, όπως χρηματιστήριο, επιτροπή κεφάλαια αγοράς και ούτω καθεξής, που χρειάζονται πλήρη αναμόρφωση λειτουργίας, προκειμένου το σενάριο της ανάπτυξης να υποστηριχθεί από όλες τις δομικές οικονομικές παρουσίες. Γιατί μιλάμε για χρηματιστήριο, μιλάμε για κεφάλαια αγορές. Οι πολιτικοί μέχρι τώρα απαξιούσαν, γιατί ίσως δεν γνώριζαν, ίσως το 99 το κουβαλάγαμε ακόμα στην πλάτη μας και μας δημιουργούσε ορισμένα αρνητικά δεδομένα. Όμως αυτό πρέπει να αλλάξει άρδιν, πρέπει να ανασυνδεθούν υπηρεσίες, να ασυνδεθούν προσεγγίσεις, να ανασυνδεθούν λειτουργίες και κανόνες, προκειμένου να μπούμε σε μια πορεία όπου το τραπεζικό σύστημα το υγιές θα υποστηρίζεται από την υγιή αγορά, όχι μόνο η ελληνική αγορά, θα υποστηρίζεται και από τις ξένες κεφαλαγορές, προκειμένου να έχουμε μια σφαιρική ανάπτυξη και παρουσία επενδύσεων στη χώρα μας. Εμένα, κύριε Ρούπα, με τρομάζει αυτή η ιστορία με τις εταιρείες ειδικού σκοπού. Πέστε μου γιατί σας τρομάζει. Διότι ακούω φίλους και αυτά που τους κυνηγάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τους φέρονται με έναν σκιό τρόπο μερικές φορές. Δεν ξέρω τι δυνατότητες και τι όπλα έχουν αυτές οι εταιρείες. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Οι δυνατότητες των εταιρείων αυτών είναι πρώτον η ψυχολογική πίεση και δεύτερον τις όποιες δυνατότητες δίνει ο νόμος. Μάλιστα. Την ίδια δυνατότητα που έχει λοιπόν η εταιρεία νομικά, την ίδια νομική υποστήριξη και άμυνα στον βαθμό που μπορεί να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει, έχει και ο συγκεκριμένος δανειολήπτης. Μην ξεχνάτε ότι έχουν κερδιθεί πάρα πολλές δίκες, έχουν χαθεί και δίκες, έχουν δικαιωθεί δανειολήπτες, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που ακόμα αρχίζουν να διεκδικούν ορισμένα πράγματα. Να πω όμως το εξής. Φαίνεται ότι τα τελευταία 1,5-2 χρόνια οι τράπεζες έχουν αρχίσει και λειτουργούν με μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Δηλαδή προσεγγίζουν τους δανειολήπτες κάνοντας εκείνη το πρώτο βήμα, προτείνοντας μια πιο ευέλικτη διαδικασία, ένα κούρεμα όπως το λέμε, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητά του με βάση τη φορολογική του δήλωση. Αυτό κατά το παρελθόν δεν γινόταν. Ήταν πολύ πιο σκληρή η διαδικασία. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα των τραπεζών δεν ήταν τα αναμενόμενα για το σύστημα ανθίστατο. Ευτυχώς υπήρχε ο νόμος Κατσέλη που έδωσε την προστασία στα πρώτα χρόνια προσαρμογής της κρίσης, αλλά βλέπουμε ότι οι τράπεζες, επειδή προσδοκούν να μπουν στον ορθό δρόμο, ας το πούμε έτσι, συντομότερα παρά αργότερα, βλέπουν ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να προσεγγίσουν το δανειολήπτη, να δουν την πραγματική του δυνατότητα. Δεν είναι διαφορετικό. Και να πάρουν ό,τι μπορούν. Έτσι απλά. Για πέστε μου, κύριε Ρουπάκη. Να προσθέσω κάτι, ναι. Κώστα, πάνω σε αυτά. Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για τα κόκκινα δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς. Το αντιμετώπισα το θέμα γιατί μου ήρθαν οι εργαζόμενοι στο γραφείο μου. Δεν δέχτηκαν οι εργαζόμενοι, ναι. Να. Έπρεπε να υποσχεθεί η τράπεζα ότι θα του ξαναπάρει πάλι πίσω. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλά το λες, αλλά να το πω πιο ολοκληρωμένα. Η τράπεζα λαϊκά ήρθε σε συνεννόηση με μια σουηδική εταιρεία που είναι ειδική στον εισπράττει κόκκινα δάνεια, την Intrum. Έκανε μια άλλη εταιρεία, η οποία ελέγχεται από την Intrum, έχει το 80% η Intrum και 20% η Τράπεζα Πειραιώς. Και όλο το πακέτο, όλο το τμήμα της τράπεζας που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια καταργείται, μεταφέρεται σε αυτή την εταιρεία τη καινούρια και μαζί με αυτούς θέλει να μεταφέρει και το προσωπικό. Το προσωπικό βέβαια έχει ό,τι όφελος έχει τώρα ως τραπεζικός υπάλληλος, το διατηρεί. Mm-hmm. Δηλαδή ρητός ορίζεται ότι θα παραμείνει τραπεζικός υπάλληλος. Στο γραφείο μου έχουν έρθει πάρα πολλοί από αυτούς και τους έχω πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μόνο. Αυτή η εταιρεία, η Τράπεζα Πειραιώς καταρχήν, έχει διαχρονική. Θα υπάρχει πάντοτε. Αυτή η εταιρεία, μόλις τελειώσει το project, θα κλείσει. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα, τότε, οι υπάλληλοι θα βρεθούν, εάν μεν είναι να πάρουν σύνταξη σε 5-6 χρόνια, εντάξει, μπορούν να πάνε. Εάν όμως δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη και οι περισσότεροι δεν είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης, είναι μικροί ακόμα, θέλουν 10-15 χρόνια να φύγουν, δεν έχουν λόγο να πάνε γιατί θα βρεθούν στον δρόμο μετά. Τους έχω πει λοιπόν να την αξιώσουν από την τράπεζα, να αναλάβει την υποχρέωση, μόλις τελειώσει το project, να τους ξαναπάρει. Η τράπεζα έδωσε στην ΟΤΟΕ μια διαβεβαίωση ότι θα κάνει όταν κάνει προσλήψεις, δηλαδή θα κάνει όταν κάνει προσλήψεις, θα δώσει σε αυτούς μια πρημοδότηση για να έχουν προτεραιότητα. Δεν καλύπτεται αυτό το θέμα και γι' αυτό το 80% των ενδιαφερομένων υπαλλήλων έχουν δηλώσει ήδη ή δηλώνουν ακόμα γιατί δεν έχει τελειώσει η προθεσμία ότι δεν δέχονται να πάνε σε αυτή την. Ναι. Μπορώ να κάνω μια και το λέμε στην εκπομπή εδώ. Εγώ τουλάχιστον καλώ την τράπεζα να διαφοροποιήσει τη θέση της ακριβώς γιατί όταν ο άλλος φεύγει
του δίνει όλα τα δικαιώματα που έχει τώρα. Αλλά όταν κλείσει αυτή η εταιρεία, θα μείνει στον δρόμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει τότε η τράπεζα, εφόσον θέλει ο εργαζόμενος, να τον ξαναπάρει πίσω. Μπορούν να αρνηθούν να μην πάνε, τι σημαίνει αυτό? Όχι, για είναι εθελούσια. Είναι ίδιο. Ναι, μέχρι στιγμής είναι εθελούσιο. Δηλαδή δεν τους απολύουν, αν δεν πάνε. Όχι, δεν τους απολύουν. Ναι. Βεβαίως ασκούνται πιέσεις. Αν κάποιος θέλει να φύγει, δεν τους ασκούνται πιέσεις. Δεν του δίνουν χρηματικό ποσό αν θέλει να φύγει εντελώς ή όχι? Όχι, όχι. Έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δεν υπάρχει δικαιώματα. Και μάλιστα προχθές είπαν ότι όσοι μπαίνουν, λέει, εκεί και περάσουν 12 μήνες και πάει η εταιρεία δουλέψει καλά, είναι επιτυχής, θα έχουν και κάποιο μπόνους. Ήθελα να πω το εξής. Στη διαδικασία εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, αυτό μπορεί να γίνει σε δύο τομείς. Το πρώτο είναι το κοστολογικό και το άλλο είναι το οργανωτικό, κεφαλαιακό και ούτω καθεξής. Το κοστολογικό εμπερικλεί και τους εργαζόμενους, δυστυχώς. Και βλέπουμε είτε εθελουσίες είτε απολύσεις εργαζομένων. Ο εξυγχρονισμός του τραπεζικού συστήματος, από τον ΚΙΣΕ πλέον που δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει στο ταμείο, αλλά θα υπογράφει ηλεκτρονικά, θα πηγαίνει στα μηχανήματα, αυτό μειώνει το κόστος βέβαια των τραπεζών. Αυξάνει την κερδοφορία, δημιουργεί προβλήματα στους εργαζομένους. Είναι αυταπόδεικτο. Μια κυβέρνηση λοιπόν, όπως είναι η νέα κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι σε ορισμένους τομείς θα προκύψει αυτή η προβληματική, οφείλει, γι' αυτό είπα για προοδευτική ανάπτυξη, οφείλει να διαμορφώσει το πλαίσιο εκείνο όχι επιδοματικής προσέγγισης ανεργίας, αλλά το τι θα κάνει αξιόλογα στελέχη, δεν λέω μόνο τραπεζικά, από σε άλλους φορείς και από άλλους τομείς που απολύονται, προκειμένου να γίνουν και παραμείνουν παραγωγικοί στην οικονομία. Αυτό θέλει προγραμματισμό και πιθανώς και θέλει και μια φιλοσοφία λίγο διαφορετική από αυτή που χαρακτηρίζει την παρούσα κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω θέλει άλλες προσεγγίσεις για να μπορούμε να δούμε ότι η οικονομία κοινωνικά ισορροπημένα πηγαίνει σε μια αναπτυξιακή πορεία. Σήμερα το πρωί, μεσημέρι, ένας διευθυντής της ΑΛΦΑ, κάναμε μια κουβέντα και μου είπε ότι από τον άλλο μήνα σε όλα τα καταστήματα της ΑΛΦΑ θα μπουν μηχανές. Δηλαδή εκεί που βλέπουμε την ουρά. Η καθυστερήση Α, βέβαια. Περιμένει... Γιατί όλες οι άλλες τράπεζες είναι με μηχανές. Εντάξει, και η Α έχει μηχανές, αλλά θα καταργήσει ένα μεγάλο αριθμό ταμείων και για να μην έχει τις ουρές και θα βάλει καινούρια μηχανήματα μέσα στην τράπεζα. Έτσι. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει πλεονάστον προσωπικό. Άρα λοιπόν πρέπει να αναμένουμε ότι θα έχουμε εθελούσιες. Αυτό ακριβώς που είπα πριν. Θα έχουμε εθελούσιες. Και θα έχουμε σε όλες τις τράπεζες, έτσι. Αλλά τουλάχιστον σήμερα το πρωί, από την ΑΛΦΑ το περιμένουν. Μετά το καλοκαίρι, περιμένουν εθελούσια. Τι θα γίνει τώρα με αυτούς που έχουν μεγάλες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία? Για αυτούς υπάρχει μια... Κοίταξε, υπάρχει μια ρύθμιση. Θα μου επιτρέψεις να πω, η καλύτερη ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ για τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν αυτή που έκανα εγώ με τον Στρατούλη, όταν ήμασταν στο Υπουργείο. Η καλύτερη ρύθμιση που κάναμε. Έτσι δώσαμε τη δυνατότητα σε κόσμο που δεν θα έπαιρνε ποτέ σύνταξη να πάρει συντάξεις. Δυστυχώς, 30 Σεπτεμβρίου του 2015 την καταργήσανε. Μόλις φύγαμε, την κατάργησαν αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω όμως ότι η τελευταία ρύθμιση που έγινε και μάλιστα βελτιώθηκε τώρα με την καινούργια κυβέρνηση, έτσι, δίνει τη δυνατότητα, αλλά προσέξτε να δείτε τώρα, γιατί έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος στο γραφείο μου και θέλω να, μια και το θέσαμε το θέμα, να γίνει κατανοητό. Πρέπει όλοι να μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Θα δούνε τρία μεγέθη. Το ένα μέγεθος είναι ποια είναι η οφειλή τους, επειδή δεν πληρώνανε ασφαλιστικές εισφορές, και ποιο είναι το πρόστιμο, οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται. Συνήθως οι προσαυξήσεις είναι πολλές. Είναι δηλαδή περίπου σήμερα το πρωί είχα έναν που είχε 25.000 οφειλές και άλλες 23.000 προσαυξήσεις. 48.000 το σύνολο του χρέους. Αυτός λοιπόν μέχρι το σημερινό, με τον παλιό νόμο, έπρεπε να πληρώσει εμετρητής τις 28.000 και να τους κρατάνε τις άλλες 20 από τη σύνταξή του. Με τον νόμο αυτό το καινούριο, του δίνεται τώρα δύο δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα να μπει στις δόσεις, στις 120 δόσεις. Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, θα είναι και η μείωση. Σε αυτή τη δυνατότητα, η οφειλή λόγω μη πληρωμής των ασφαλιστικών ασφαλών παραμένει ακέραια. Μάλιστα. Πέφτει όμως κατακόρυφα το πρόστιμο. Έχουν ένα κέρδος. Δηλαδή, αυτός που είχε συνολικά 48.000 πέφτει γύρω στις 32.000. Έχει μεγάλο κέρδος. Του δίνει όμως και μια νέα δυνατότητα. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και είναι σωστό κατά την άποψή μου αυτό. Τι είναι αυτή η καινούργια δυνατότητα? Του δίνει τη δυνατότητα να κάνει επανυπολογισμό των οφειλών του. Βάσει του νόμου Κατρούγκαλου. Του λέει δηλαδή οι δικές σου
Μιλάμε για το ελεύθερο επαγγελματίε. Ναι, λέμε λοιπόν ότι του λέει ότι οι εισφορέ που πλήρωνε τότε ήταν βάσει των επιλογών που έκανε την κλίμακα που ήθελε. Με τον νόμο Κατρούγκαλου όμω είναι βάσει των φορολογητέων εισοδημάτων. Εάν λοιπόν σου υπολογίσω με βάση τα φορολογητέ εισόδημα, αλλάζει ο τρόπο. Αλλάζει καταρχήν το ύψο. Εδώ λοιπόν στην τρίτη μέθοδο πέφτει κατακόρυφα και το κεφάλαιο, δηλαδή οι εισφορέ, δηλαδή οι 48.000 γίνονται 12. Έχει μεγάλο κέρδο. Αυτό έχει δύο ωφέλη και μία ζημιά. Το ένα όφελος είναι ότι κερδίζει πάρα πολλά λεφτά, αντί να πληρώσει 48 θα πληρώσει 12. Το δεύτερο είναι ότι είναι κάτω από 20 και επομένως μπορεί να πάρει σύνταξη χωρίς να πληρώσει τίποτα μητρητής, διότι θα τα κρατάνε από τη σύνταξη με δόσεις. Η ζημιά ποια είναι? Ότι θα έχει και ανάλογη μείωση στο ύψος της σύνταξης. Αλλά το έχω πει σε όλους, γιατί μου έρχονται άλλοι, λέει, θέλω με λέει, αλλά να μην μειωθεί η σύνταξη. Κάτσε ρε φίλε, χρωστά 48.000. Σου λέει θα πληρώσεις 12 και δεν θέλει να μειωθεί και η σύνταξη αφού πληρώνεις λιγότερα. Είναι λογικό αυτό. Και εγώ τουλάχιστον σε όσους έχουν έρθει και είναι σε αυτή την κατηγορία, τους λέω δεν έχετε άλλη λύση. Ή θα βρείτε να πληρώσετε 48 ή μπαίνοντας οι δόσεις 32 όπως βγαίνουν, ή θα μπείτε εδώ και τελειώνει η ιστορία. Θα έχετε 100 με 150 ευρώ το μήνα, τόσο υπολογίζω, 100 με 150 ευρώ το μήνα κατώτερη σύνταξη. Αλλιώς δεν θα πάρετε ποτέ σύνταξη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα μειωθεί και το πιτόκιο κατά δύο μονάδες. Με τις βελτιώσεις, το 5% γίνεται 3%. Θα γίνει 3%. Εγώ με το Στρατούλη το είχαμε 3%. Και μας το αλλάξανε μετά ο Κατρούγκαλος και το πήγε 5%. Δυστυχώς το επιτόκιο είναι θέμα γενικότερου κόστους. Ας είναι μόνο το επιτόκιο που αλλάζει, όλα τα υπόλοιπα να διορθώνονται. Όχι, είναι μεγάλη υπόθεση. Και το 3, το 2 μονάδες είναι μεγάλη. Προφανώς οι 2 μονάδες είναι εξαιρετικό κέρδος. Γενικά η ρύθμιση των 120 δόσεων αυτή είναι πιο βελτιωμένη. Γιατί είναι πιο βελτιωμένη, σαφώς. Ο εξαιρετικό συμβασμό απέτυχε. Ναι. Οπότε τώρα θα μπορούν να μπουν πολλές επιχειρήσεις γιατί τι είχαν αποκλείσει τις επιχειρήσεις. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ο εξαιρετικό συμβασμό ήταν. Έπρεπε να λύνει αλγόριθμου για να μπει. Τουλάχιστον τώρα όμως με 120 δόσεις μπορούν να μπουν επιχειρήσεις πολλές που δεν μπαίνανε. Γιατί οι επιχειρήσεις ήταν μέχρι 36 δόσεις. Τώρα θα μπουν. Βέβαια πρέπει να τηρούν κάποια πραγματάκια. Δηλαδή δεν πρέπει. Αν έχουν και πάγιες οφειλές, πρέπει να αριθμίσουν και τις πάγιες οφειλές και να μην χάσουν δύο δόσεις και την τρίτη δόση σε πετάει έξω το σύστημα, χάνεις και την επόμενη. Το κακό να υποβάλεις είναι τις δηλώσεις κανονικά του φόρου εισοδήματος. Γιατί αν δεν υποβάλεις δήλωση φόρου εισοδήματος, πάλι θα πετάξεις απ' έξω. Να υποβάλεις τις περιοδικές ΦΠΑ εκεί που, στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος, γιατί αν δεν τις υποβάλεις πάλι θα σε πετάξει απ' έξω. Άρα πρέπει να τηρήσεις κάποιους κανόνες. Να έχεις συνεπείς. Και από ό,τι είπε η κυβέρνηση, από ό,τι άκουσα, ότι αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία. Τελευταία. Αυτό το έχουν πει όλοι. Εντάξει, πιστεύω. Δεν υπάρχει υπουργός που να μην το έχει. Η κυβέρνηση αυτό λέμε. Όλοι το λένε. Αλλά δεν ήταν τελευταία ευκαιρία. Αλλά κανείς δεν το. Κουβεντιάζουμε θέματα που σας απασχολούν, σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και έχουν σχέση με τις συντάξεις, με τα φορολογικά μέτρα, με τα λεφτά που βγαίνουν ή μπαίνουν στην τσέπη μας. Και η παρέα είναι καλή. Πιστεύω ότι λένε ενδιαφέροντα πράγματα. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν τα ήξερα κι εγώ. Δεξιά μου είναι ο κ. Γιώργος Ρουμανιάς, εργατολόγος. Αριστερά μου είναι ο κ. Μπάμπης Καούκης, πρόεδρος των Εμφοριακών Υπαλλήλων Αττικής. Ο Γενικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμφοριακών. Σύμβουλος, ναι, των Εμφοριακών. Και ο κ. Ηρακλής Ρούπας, οικονομολόγος. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Θέλω να μου πείτε το εξής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση πρόσφατα. Ότι απόρριψε τα. Το δημοσίων υπαλλήλων. Μπράβο, το δημοσίων υπαλλήλων, τα δώρα κλπ. Δεν δέχεται. Τώρα, όταν θα έρθει η ώρα όμως να επιστραφούν κάποια αναδρομικά από τις μνημονιακές περικοπές τους, τι γίνεται? Κοιτάξτε, καταρχήν, όσο και αν θα σας φανεί περίεργο, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι και εργαζόμενοι στα δικαστήρια για αυτή τη δουλειά. Περίπου 1,5 εκατομμύριο. Για επιστροφή, ναι, αυτών που κόπηκαν. Για τις παράνομες παρακρατήσεις περικοπές που έχουν γίνει. Μάλιστα. Τι έγινε τώρα εδώ? Οι εξελίξεις του τελευταίου καιρού δεν είναι καλές. Διότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει βγάλει μία απόφαση καταρχήν αυτή για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βέβαια για τους εν ενεργεία. Έκρινε ότι τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα Δίας των εν ενεργεία συνταγματικά είναι κατοχυρωμένο σωστό και άρα το κόψιμο είναι σωστό, επομένως δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να εισπράξουν τίποτα. Το αιτιολογικό όμως της απόφασης ανατρέχει στο γενικότερο πρόβλημα. Πέρα από αυτό όμως, πριν από αυτό, πριν από 2-3 μήνες περίπου, είχε βγάλει μία απόφαση η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία λέει το εξής.
είχαν προσφύγει κάποιοι και είχαν ζητήσει να εφαρμοστούν για αυτούς οι τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας του 2015. Το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015 έβγαλε τέσσερις αποφάσεις, τη μία πίσω από την άλλη. Και έκρινε όλες τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων, όλες τις περικοπές που έγιναν με τα μνημόνια, ως αντισυνταγματικές. Μεταξύ των περικοπών ήταν και τα δώρα. Επομένως, πήγανε οι συνταξιούχοι αυτοί και είπανε, αφού το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές, δώσε μας ό,τι μας έχεις παρακρατήσει πίσω. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης όμως έβγαλε την εξής απόφαση. Ότι δικαίωμα να επικαλεστούν τις τέσσερις αυτές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας έχουν μόνο 13 Έλληνες. Ποιοι είναι αυτοί? Εκείνοι που είχαν κάνει τις προσφυγές. Κανείς άλλος. Ναι. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας ήρθε τώρα με μία απόφαση και έκλεισε την πόρτα για όλους για να επικαλεστούν τις αποφάσεις του 2015, τις τέσσερις του Συμβουλίου Επικρατείας που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι διάφορες περικοπές, οι μνημονιακές και τα δώρα. Επομένως εδώ οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Βεβαίως περιμένουμε καινούργιες αποφάσεις. Έχουμε καταρχήν μία απόφαση η οποία έχει συζητηθεί σε ολομέλειες από το 2017. Τα μέσα του 2017 είναι τότε που παραιτήθηκε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η απόφαση. Έχουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει ανακοινώσει ποια είναι η απόφαση για τη συνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι αυτό. Και εκκρεμούν βέβαια και πάρα πολλές προσφυγές, είτε σε πρωτοβάθμια, είτε σε φετία, είτε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, ακριβώς για την αναδρομικότητα. Έχω πολλούς ενδιασμούς, εάν τελικά θα ευοδοθεί αυτή η ιστορία. Θα μείνουμε στους 13 μόνο. Και γι' αυτό και συνιστώ σε όλους που έρχονται στο γραφείο και μου λένε να καταθέσουμε αγωγές, μην πληρώνετε χρήματα σε κανένα δικηγόρο, μην καταθέτετε αγωγές, να περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο Επικρατείας. Εάν το Συμβούλιο Επικρατείας δικαιώσει και θελήσει η κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις, δεν χρειάζεται να έχει κάνει τίποτα. Πόσα πρέπει να χρεωθεί η κυβέρνηση για να ξεπληρώσει? Κοίταξε, εάν πάμε για ένα. Εγώ έχω πει επανειλημμένος. Γιατί το αντιμετώπισα το θέμα. Εάν πάμε αναδρομικά από τότε, ξεπερνάνε τα 13 δις. Τα οποία είναι αδύνατο να βρεθούν. Έχω πει επανειλημμένος ότι η λύση θα ήταν να αρχίσει από τώρα και στο εξής. Να γίνει δηλαδή από τώρα και στο εξής το σταμάτημα των περικοπών. Αλλά αυτά ώρα δεν έχει πει κανείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο μάλιστα δεν τα έδωσε, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει πει ότι θα τα δώσει. Περιμένουμε το Συμβούλιο Επικρατείας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι δικές μου συμβουλές στον κόσμο είναι να μην πηγαίνει σε δικηγόρους και να μην πληρώνει λεφτά. Δεν έχει ελπίδα. Διότι. Όχι, όχι, ελπίδα, εντάξει, αλλά είναι τα πράγματα συνεπιασμένα. Αν το Συμβούλιο Επικρατείας δικαιώσει. Πότε θα βγει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου? Περιμένουμε τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πρέπει να βγει. Τώρα μετά το καλοκαίρι πρέπει να βγει. Αν δικαιώσει, είτε είσαι έτσι, είτε δεν έχει κάνει αγωγή, θα υπάρξει πολιτική λύση. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Καουκή. Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες που βρίσκονται γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια. Πριν όμως απαντήσουμε, θέλω να μιλήσω με τον καθηγητή, τον κύριο Γιαλουρίδη. Καλησπέρα, κύριε Γιαλουρίδη. Καλησπέρα, κύριε Καταβέλα. Λοιπόν, μιλάμε εδώ πέρα οικονομικά ζητήματα και φορολογικά, αλλά από την άλλη πλευρά, τα τελευταία νέα από την πλευρά των Τούρκων και εκεί στην Κύπρο είναι δύσκολα, είναι περίεργα. Απειλούν συνέχεια αυτοί ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, ο στρατός ατούρκικος, το ναυτικό είναι εκεί κλπ. Και όλοι αναρωτιούνται καλοκαιριάτικα. Πού το πάει αυτός ο τύπος? Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος? Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος. Ο Ερντογάν δεδομένου ότι δεν υπάρχει διεθνής αντίδραση εναντίον της διεθνούς παρανομίας της Τουρκίας και στην Κύπρο αλλά και της Ελλάδος. Δεν υπάρχει διεθνής σύστημα που να αντιμετωπίζει αυτές τις κραυγαλαίες παρανομίες που γίνονται, οι οποίες παραβιάζουν και το διεθνές δίκαιο και την επικράτεια των χωρών και ό,τι μπορεί κανεί να φανταστεί ο καθένας ανθρωπίνων και ανθρωπιστικών δικαίων. Εδώ η Τουρκία επιδιώκει τώρα, πέραν της κατοχής που υπάρχει στην Κύπρο, παρανόμως από το 1974, που κατέχει παρανόμως τον βόρειο τμήμα της Κύπρου και του επικίνδυνε, διαπράττοντας έγκλημα πολέμου, επιδιώκει τώρα να περικυκλώσει την Κύπρο και ναυτικώς, έτσι ώστε να εμποδίσει την Κυπριακή Δημοκρατία να διεξάγει αυτό που νομίμως κάνει και δικαιούται να κάνει, γεωτρήσεις για να
φέρει στην επιφάνεια φυσικούς πόρους και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας επιδιώκει του κύριου εμποδίστηκε, κατεβαίνει από την Καρπασία προς τα κάτω με το ναυτικό της προκειμένου να δημιουργήσει τις συνθήκες παρεμπόδισης της λειτουργίας των ξένων εταιριών οι οποίες είναι εκεί και σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία οδηγούν τα πράγματα σε εκτρόνικου φυσικού πλούτου και αερίου που υπάρχει στην Κύπρο. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτός λέει ότι εγώ θα πάω και στο Καστελόριζο απ' έξω να κάνω δύο-τρεις και εκεί πέρα αναρωτιέμαι και αναρωτιόμαστε όλοι μας ποια μπορεί να είναι η ελληνική αντίδραση. Η ελληνική αντίδραση μπορεί να είναι άλλη από τη λειτουργία της αποτροπής. Δηλαδή η Αθήνα οφείλει να προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε κίνηση γίνει εις βάρος της ελληνικής επικράτειας θαλάσσιας μη εξαιρουμένη θα έχει την αντίδραση που έχουν όλα τα κράτη που υπερασπίζουν την επικράτεια και την εδαφική τους ακαιρεότητα, την εδαφική και θαλάσσια τους ακαιρεότητα. Δηλαδή ένοπλη αντίδραση, διότι τα λόγια δεν χωράνε πια. Πρέπει να προειδοποιήσει και να ετοιμάσει και να ετοιμαστεί για λειτουργία αποτροπής. Αποτροπής σημαίνει στέρηση το μήνυμα στην εχθρική δύναμη η οποία επιδιώκει να παραβιάσει την επικράτειά σου, ότι εάν κάνει κάτι θα έχει κόστος μεγαλύτερο από ό,τι όφελος. Έτσι γίνονται οι διακρατικές σχέσεις. Η Κύπρος είναι ένα αδύναμο κράτος, ημικατεχόμενο, και η Τουρκία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως η Κύπρος ταυτόχρονα προσπάθησε και περίοξε μέχρι ενός σημείου να έχει συμμαχίες τέτοιες, που κατά κάποιο τρόπο δεν εμποδίζουν την Τουρκία να κάνει αυτά που δείχνει με τους Γάλλους ή με τους Αμερικανούς. Αυτή η συνάντηση που έγινε πριν από μερικές ημέρες εδώ στην Αθήνα με τον Υφυπουργό των Αμερικάνων Ενέργειας και με τον Ισραηλινό και τον Κύπριο και από την πλευρά τη δική μας ήταν ο κ. Χατζηδάκης, δεν είναι ένα είδος ασπίδας απέναντι... Γι' αυτό μπορεί να γίνει ασπίδα εάν μετατραπεί και ενεργειακή συμμαχία. Διότι περί αυτού πρόκειται περί ενεργειακής συμμαχίας και αμυντική. Για να είναι το Ισραήλ έτοιμο να αντιμετωπίσει, να λειτουργήσει μαζί μας συμμαχικά και να προβάλλει αντίστοιχη ένοπλη αποτρεπτική δύναμη. Διότι το Ισραήλ είναι μεγάλη δύναμη της περιοχής, δεν είναι μια τυχαία χώρα. Και βεβαίως η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και τους Αμερικανούς. Οι οποίοι Αμερικανοί είναι σε σύγκρουση με την Κύπρο. Κύριε Γιαννουρίδη, ανησυχείτε? Ανησυχώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο με την έννοια ότι οι Τούρκοι δεν ορκούν ενώπιον οποιασδήποτε εκτέλεση. Διότι για αυτούς το επεισόδιο δεν είναι κόστος, ενώ για μας είναι μεγάλο κόστος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας. Ναι, γιατί είναι τα πράγματα, ξέρετε. Βέβαια, κάθε καλοκαίρι περνάμε αυτή την ιστορία. Είναι λίγο διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Και κάθε τόσα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, θυμάμαι τέτοια εποχή, κάθε φορά, Ιούλιο, Αύγουστο, ακουγόντουσαν δήθεν τύμπανα πολέμου κλπ. Δεν γίνονταν τίποτα. Αυτή τη φορά όμως, έχω την αίσθηση, από την εμπειρία τη δημοσιογραφική που έχω, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι απλά χρησιμοποιεί ο Ερντογάν μερικά λόγια για εσωτερική κατανάλωση ή για οτιδήποτε άλλο. Έχει βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά της η Τουρκία, νιώθει πολύ δυνατή στρατιωτικά και έχει βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά της που το λέει ξεκάθαρα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω και στην Κύπρο και στο Αιγαίο και ας έρθετε εσείς να με εμποδίσετε. Για πες το μου. Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά αυτή τη στιγμή όπως περιγράψατε για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουν βρεθεί από θέματα ενεργειακά, πράγμα το οποίο δεν υφίσταται κατά το παρελθόν. Κυρίως όμως η διεθνής πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται και μετά τη σύγκρουση με το Ιράν και τα προβλήματα στο Χορμούζ, στα στενά του Χορμούζ και την εμπλοκή και των Άγγλων και των Αμερικάνων προς την διαδικασία διέλευσης ή μάλλον αποκοπής διέλευσης του ρωσικού πετρελαίου, ναι, ναι, διαμορφώνει συνθήκες τέτοιες γεωστρατηγικές που μας υποχρεώνει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί μια ήπια προσέγγιση, μάλλον τεχνοκρατική, δηλαδή δημιουργεί συμβάσεις, μοιράζει τα εδάφη, γιατί δεν είναι προετοιμασμένη για κάτι διαφορετικά. Αλλά το κυριότερο, το είχε πει και ο προηγούμενος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Αποστολάκης, νομίζω ότι είναι το ίδιο δόγμα από εδώ και στο εξής, ότι ό,τι και να κάνουμε, θα είμαστε μόνοι μας. Και αυτό το διαπιστώνουμε ασχέτως της εξαιρετικά
ισχυρής στρατηγικής σημασίας Αιγύπτου, Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου και της ενσωμάτωσης του αμερικανικού παράγοντα, το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, εγώ θέλω να σημειώσω και τώρα θα γυρίσουμε στα δικά μας θέματα που κουβεντιάζουμε οικονομικά, ότι μέχρι τώρα και η Αμερική και η Ευρωπαϊκή, η Ευρώπη, μόνο στα λόγια μας καλύπτουν. Δηλαδή, λόγια. Ούτε ένα μέτρο αντίον της Τουρκίας δεν έχουν πάρει. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι ακούω, ναι, έχετε δίκιο και παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες και πρέπει να προσέχουν οι Τούρκοι και να μαζευτούν οι Τούρκοι. Αλλά υπάρχει μια όλο λόγια, τίποτα άλλο. Είναι μεν λόγια, αλλά οπωσδήποτε όμως έχουν ένα βαθμό αποτροπής. Έχουν ένα βαθμό. Δεν ξέρω αν έχουν βαθμό αποτροπής, διότι είναι φανερό ότι ο Ερντογάν δεν υπολογίζει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κερδίζουμε και χρόνο. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι οικονομικά να υποστηρίξουμε, νομίζω, τις ένοπλες δυνάμεις δικές μας. Κερδίζουμε χρόνο. Πιθανώς στρατηγικά και νομικά δεν ήταν προετοιμασμένη και η διαδικασία για τη διαχείριση των εδαφών γεωτρήσεων και ούτω καθεξής. Υποθέτω ότι γίνεται ένας κλειός στρατηγικών επενδυτών, θα το πω έτσι, δηλαδή των πετρελαϊκών εταιριών που έχουν να κερδίσουν γιατί μοιράζονται επί της ουσίας στα πετρέλαια, προκειμένου αυτός να είναι ο αποτρεπτικός μηχανισμός σε αυτό πιθανή είναι πολεμική διαδικασία. Δηλαδή, αισθάνομαι πιο ασφαλής με την Total, πολύ σωστά, έτσι ακριβώς. Και όλους αυτούς παρά με οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάτε ότι τα λίτω πάνω στα πόδια και έπρεπε να συναυθεί συμμαχία με την Total την γαλλική, γιατί προφανώς αυτή είναι πιο στέρη, έτσι, και μην ξεχνάτε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου έδωσε βάση στη Γαλλία που δεν είχαν πριν και άρα της έδωσε και ένα αίρισμα να διεκδικήσει και να έχει ακριβώς αμυντική προσέγγιση στην όλη διαδικασία. Για πέστε μου, κύριε Κάουκη, είμαστε μπροστά σε τρεις, λέει, μεταρρυθμιστικούς τομείς στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Το έχετε υπόψη στο θέμα? Δεν το έχω ακριβώς υπόψη στο θέμα. Αυτό που πρέπει να δει πάντως η νέα κυβέρνηση στη μεταρρύθμιση πρέπει να δώσει βάρος σε δύο τομείς που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που είναι οι φορείς διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων. Μάλιστα. Έτσι, είναι χθες είχαμε μία καταγγελία, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χάνουμε περίπου 1,2 δις. Επίτροπος, αν το ανέφερα πριν στη συζήτησή μας. Εκεί είναι δύο μονάδες. Είναι η μονάδα συντονισμού και αξιολόγησης και η μονάδα συντονισμού έργου, όπου εκεί όλα τα υπουργεία στέλνουν τις προτάσεις και από εκεί οι προτάσεις υλοποιούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκεί είναι δύο μονάδες πραγματικά που τις λειτουργούν από 3 έως 4 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η υπηρεσία ήταν οι μονάδες μάλλον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε διάλυση. Και αν δεν δώσει βάρος σε αυτές τις μονάδες να τις αναδιοργανώσει, να φέρει επιστήμονες, δημοσίους υπαλλήλους που υπάρχουν και έχουν και τεχνογνωσία, δεν πρόκειται να απορροφήσουμε τίποτα και ούτε θα κάνουμε ρυθμούς ανάπτυξης που θέλουμε να κάνουμε, αλλά και σε υπουργεία και σε άλλους φορείς. Τώρα για το γενικό λογιστήριο του κράτους, δεν το ξέρω το θέμα ακριβώς. Περιμένω να ακούσω περισσότερα για να τοποθετηθούμε. Δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Ακούμε μόνο ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Μόνο αυτό, δεν ξέρω κάτι άλλο. Μπορώ να κάνω μια μικρή επισήμανση. Είπατε κάτι πριν. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η κυβέρνηση, η αναμόρφωση των υπηρεσιών πρέπει να περνάει από μερική αναστολή του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού σε ειδικές κατηγορίες που χρειάζονται. Αναφέρατε πριν μία από αυτές τις κατηγορίες. Υπάρχουν σε όλο το δημόσιο άνθρωποι που έχουν κάποιες γνώσεις. Αυτά πρέπει να αξιολογήσει ο Υπουργός Εσωτερικών που θα Απλά ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη αυτή και θα περιγράφει τις θέσεις για μετατάξεις. Μπορούν μέσα στο δημόσιο να γίνουν μετατάξεις, δηλαδή μετακινήσεις μέσα στα πλαίσια της κινητικότητας, όπου να πάει ο κατάλληλος υπάλληλος εκεί που μπορεί να προσφέρει περισσότερο. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Επιτροπή Κεφαλαγοράς, που είναι το αντικείμενό μου, χρειάζεται εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό προκειμένου να αναμορφωθεί. Μπορεί να υπάρχει στο δημόσιο, αλλά με το μισθό που δίνεται σε αυτόν τον φορέα το να ελέγχει εταιρείες εκατομμυρίων, σκάνδαλο, φολή-φολή θα πω εγώ, αντιλαμβάνεσαι ότι φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και χρειάζεται, απαιτείται ειδική εξειδίκευση. Την ειδική εξειδίκευση
την βρίσκεις μόνο στην ιδιωτική οικονομία στη φάση που βρίσκεται. Εντάξει, ή ο άλλος δεν έρχεται έτσι, γιατί και εμείς, να σου πω κάτι, για να εμείς, κάνει αυτή τη λογική. Όσο πάλι υπάρχει το ΚΕΜΕΠ, το Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων, έτσι, που ελέγχουν επιχειρήσεις πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, θέλω, εσείς δηλαδή, είστε εξειδικευμένοι. Εξειδικευόμαστε μόνοι μας κι εμείς, έτσι, δηλαδή διαβάζοντας. Και εσείς θέλετε. Να σου πω και κάτι, δεν χρειάζεται κι εσείς επιπλέον στήριξη της μορφής που περιγράφω. Και επιμόρφωση παραπάνω χρειαζόμαστε. Και δωρεάν επιμόρφωση χρειαζόμαστε και δωρεάν βιβλία και δωρεάν υπολογιστές χρειαζόμαστε που δεν έχουμε. Και γρήγορους υπολογιστές που δεν έχετε. Και διασύνδεση των υπολογιστών. Έχουμε το κινητό μας πολλές φορές και κατεβάζουμε τις πληροφορίες από το κινητό. Γιατί να περιμένουμε από το υπολογιστή της εφορίας να κατεβάσουμε τις πληροφορίες, καήκαμε. Και να σας πω και να σας πω, οι περισσότεροι υπολογιστές της περισσότερης εφορίας είναι από το 2004, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τους βλέπεις. Είναι κάτι γκρανκάσες, έτσι να το πούμε, κάτι τεράστια πράγματα. Τώρα που είπε και που ανακοινώσαν συγχωνεύσεις κι άλλων ΔΟΗ στην Αττική αλλά και σε όλη την Επικράτεια, ελπίζω να έχουν και οπτικές ίνες και να είναι και πιο γρήγοροι υπολογιστές για να μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα τη δουλειά τους οι φοριακοί υπάλληλοι και δεν χρειάζεται να τρέχουν έξω γύρω-γύρω. Γιατί αν πραγματικά ψηφιοποιήσεις το σύστημα του ελέγχου, θα είναι τα αποτελέσματα τελείως διαφορετικά και δεν θα ενοχλείς και τους επιχειρηματίες συνέχεια να πηγαίνεις από κοντά όπως κάνουμε τώρα με τους προληπτικούς ελέγχους που δημιουργούμε και μία πίεση, αν θέλετε, σε όλους αυτούς και μας βλέπουν καχύποπτα. Και με η προσωπική επαφή δεν είναι και πάντα αντικειμενική, ας το πούμε και έτσι. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά ναι, όχι με μέτρο. Με μέτρο, έτσι. Πολύ σωστά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ρωμανιά, ψηφιακή σύνταξη. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ότι με νομοσχέδιο που θα καταθεί τον Νοέμβριο, ένα τμήμα των εκκρεμών συντάξεων θα ενταχθεί στο νέο ψηφοποιημένο σύστημα, με στόχο οι ψηφιακές συντάξεις να εκδίδονται ακόμα και σε λίγες μέρες. Λοιπόν, προσέξτε. Γιατί καθυστερεί η έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ο κεντρικός είναι ο εξής. Επειδή δεν ήταν ψηφιοποιημένα τα στοιχεία των ασφαλισμένων, επιχειρήθηκε ορθώς και μάλιστα επί της προηγούμενης θητείας του Βρούτση στο Υπουργείο, επιχειρήθηκε να μηχανογραφηθούν. Επετεύχθηκε σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι στο ΙΚΑ, που ξέρουμε από το 2002 και εφ' εξής τι συντάξιμα χρόνια, τι ημέρες ασφάλισης έχει ο καθένας. Και η δεύτερη έγινε με την διαδικασία του Άτλαντα, μιας νέας εφαρμογής, την οποία εφαρμόσανε από την ΙΔΙΚΑ. Αυτή είναι από το 1992. Γιατί δεν μπορεί να βγει σύνταξη? Για εκείνον ο οποίος έχει πάρει τη σύνταξή του, έχει συντάξιμα χρόνια από το 1992 και πέρα, και μπορούμε από τον Άτλαντα να δούμε πόσα συντάξιμα χρόνια έχει, η σύνταξη και τώρα βγαίνει ψηφιακά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε πόσα χρόνια είχε πριν. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και εκεί υπάρχει η καθυστέρηση. Άρα λοιπόν, όσο περνάει ο καιρός, θα ελαττώνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι θέλουν να πάρουν σύνταξη και έχουν χρόνια πριν από το 1992. Γιατί όσο μεγαλώνει, φεύγει ο. Αυτή λοιπόν τώρα. Πώς εκκρεμεί συντάξει? Εντάξει. Εγώ είχα πει σε κάποιες εκπομπές, με κάποια στοιχεία που είχα, ότι είναι κύριες επικουρικές και εφάπαξ γύρω στις 230.000. 230. Ο υπουργός μας είπε, που εντάξει, υποτίθεται έχει καλύτερη εικόνα, γιατί πήγε και είδε, ότι είναι 430.000. Είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ μπορώ να βεβαιώσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει την αίτησή τους από το 16 και δεν έχουν πάρει σύνταξη ακόμα. Τι πόσο αντιστοιχεί σε αυτές τις συντάξεις, είτε έτσι είτε αλλιώς περίπου? Είναι πάνω από 2-2,5 δις. Περίπου. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή ή 200.000, 250 ή 400 που λέει ο υπουργός, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαίωμα. Έχουν κάνει την αίτηση και δεν έχουν πάρει σύνταξη. Και πρέπει να πούμε το εξής, επειδή μιλάμε για τον νόμο Κατρούγκαλο, του οποίου τα στραβά. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Θέλει ολόκληρη ιστορία, βιβλίο ολόκληρο πρέπει να γράψει κανείς. Για τα πολλά στραβά είναι. Ναι. Προσέξτε. Αυτός ο νόμος δεν μπορούσε να υπολογίσει τη σύνταξη ορισμένων κατηγοριών. Παράδειγμα, όσοι είναι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συγκεκριμένο παράδειγμα, παίρνει τηλέφωνο μία παλιά διευθύντρια του ΙΚΑ, η οποία μου λέει, στη διάρκεια της θητείας μου στο ΙΚΑ, έχω εκδώσει 6.500 συντάξεις. Έχω φύγει από το 16 και τη δική μου σύνταξη δεν μπορούν να τη βγάλουν. Διότι δεν ξέρουν πώς θα εφαρμόσουν, δεν έχουν το λογιστικό. Έτσι. Οι μηχανικοί, οι γιατροί, σύνταξη αυτοί που κάνανε την αίτηση το 16, ναι, παίρνανε προσωρινή και την οριστική ένας μικρός αριθμός την πήρε τώρα.
με τα 3 χρόνια. Επί 3 χρόνια περιμένανε να πάνε. Δεν είχαν και για αυτούς το λογισμικό. Δεν ξέρανε δηλαδή πώς θα υπολογίσουν τις συντάξεις. Πάντως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το χρονοδιάγραμμα του κυρίου Βρούτσι, την 1η Ιουνίου του 2020, το 34,3 των νέων συντάξεων θα βγαίνει αυτόματα. Σύμφωνα. Τον Ιανουάριο του 2021, το 57,26% θα εκδίδεται ψηφιακά, ενώ τον Ιούνιο του 2021 θα έχει ενσωματωθεί το 90% των υπέκτων συντάξεων. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά σας θυμίζω ότι παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και η Αξιόγλου. Και μάλιστα μετέθεται συνέχεια τις ημερομηνίες. Ο Βρούτσης βέβαια δεν είναι Αξιόγλου, είναι πιο σοβαρός, δεν υπάρχει θέμα. Έχει και την εμπειρία την προηγούμενη φορά. Και αυτό που λέει, έχει κάνει μια προσπάθεια και έχει κάνει κάποια μέτρηση. Ναι, έχει κάνει μακάρι καλύτερο. Να το πετύχει. Δεν είναι σίγουρο, αλλά μακάρι να το πετύχει. Γιατί και είναι προς τιμή του, εν πάση περιπτώσει, που κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Είχαμε αρκεί οι συντάξεις να μην πληρωθούν σε bitcoins, ας πούμε. Αρκεί οι συντάξεις, λέω, να μην πληρωθούν σε ψηφιακά νομίσματα. Επίσης, ψηφιακή συντάξη, ναι, για να δοθούν πραγματικά. Αλλά αυτό δεν το, ναι, όχι. Δεν το έκανε. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, λιγάκι, ναι. Γιατί... Το θέμα είναι να μαζευτούν για χρήματα στα ταμεία. Έτσι, γιατί όπως είπε και πριν, το θέμα είναι να μαζευτούν χρήματα στα ταμεία. Αυτό από εκεί ξεκινά πρώτα. Μαζεύονται εσείς. Γιατί όπως είπατε και πριν, τα ληξιπρόθεσμα αυτόν τον καιρό αυξηθήκαν. Και οι ιδιώτες προς το κράτος, αλλά και το κράτος προς τους ιδιώτες. Οι ιδιώτες προς το κράτος, γιατί περιμένουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φοβερή εντύπωση, δεν μπορούσα να το φανταστώ, το διάβασα χθες. Στη συνέντευξη του Σταϊκούρα με τον Καρακούση. Είπε ότι έχουν 3 δις οφειλές του κράτους από κατάπτωση εγγυήσεων. Ναι. Δηλαδή εγγυητή στο κράτος και δεν πλήρωσε και έχουμε κατάπτωση και οφείλει 3 δις. Τώρα είναι 2,200 είναι. 2,200 είναι οι οφειλές του κράτους. Είναι 3 δις. Και μάλιστα εκεί που έχουμε δει ότι το μεγαλύτερο είναι τα νοσοκομεία που χρωστάνε σε προμηθευτές. Ναι, ναι. Και αυτό μιλάμε ότι χάνεται μια ρευστότητα από την αγορά. Γιατί σκεφτείτε τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προμηθεύουν τα νοσοκομεία με αναλώσιμα, με φαγητά, με φρούτα, με όλα τα ίδια αυτά. Δεν έχουν να πληρώσουν το ΦΠΑ τους, άρα χρωστάνε και πρέπει να δανειστούν. Άρα θα μπουν άλλο επιτόκιο και μπορεί να αφήσουν και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων απλήρωτες. Έτσι, άρα δηλαδή. Υπάρχει μια ανακύκλωση φτώχειας, εγώ τη λέω, να το πω έτσι. Όπως και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περισσότεροι δήμοι χρωστάνε. Είναι λίγοι οι δήμοι υγιείς που πληρώνουν κανονικά στην ώρα τους τους προμηθευτές τους. Οι περισσότεροι δήμοι χρωστάνε, αλλά χρωστάει και το δημόσιο από επιστροφές φόρων. Η ΑΔΕ, βέβαια, πέρυσι έκανε μια καλή προσπάθεια, έδωσε αρκετά πίσω. Υπάρχει χρήματα για να δοθούν αυτά 2,2 δις. Είπαμε πρέπει να τα μαζέψουμε τα χρήματα για να υπάρχουν. Αν υπήρχαν, εγώ πιστεύω θα τα δίνανε. Έτσι. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά, δυστυχώς. Η κρίση, αλλά και μέσα στην κρίση, κάναμε πολλά λάθη και από μόνοι μας. Ενώ ξέραμε ότι μπροστά μας έχουμε μια κρίση από το 2010 και μετά, μάλλον από το 8 ξεκίνησε, αλλά το 10 το αντιληφθήκαμε όλοι ότι υπάρχει μια κρίση. Αλλά κάναμε το ένα λάθος πάνω στο άλλο, γιατί δεν θέλαμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να νοικοκυρευτούμε, να μαζευτούμε. Και δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και το μόνο που κάναμε ήταν να αυξηθούν κάθε χρόνο να αυξάνουν τα ληξιπρόθεσμα, έτσι κάθε χρόνο να φτωχοποιείται περισσότερο ο Έλληνας φορολογούμενος, κάθε χρόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν. Εδώ φτάσαμε, θυμάμαι, από το 2013 οι αποποιήσεις κληρονομίας, γιατί δεν είχε ο άλλος να πληρώσει το φόρο μεταβίβαση μιας κληρονομίας, δηλαδή το φόρο κληρονομίας. Και φτάσαμε 340%, κάπου εκεί έφτασε μέχρι πέρυσι η διαφορά, δηλαδή η αύξηση της αποποίησης κληρονομιάς. Δηλαδή θέλω να πω... 340%. Ναι, 340%. Ναι. Που λέγανε δεν τα θέλω το σπίτι. Εκεί ήταν δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, δεν κληρονομώ, δεν κληρονομώ. Ήταν ένα άλλο κίνημα. Αυτό το δεν κληρονομώ. Ήταν καινούριο κίνημα. Αυτό ήταν το κίνημα που ήρθε μέσα στην κρίση από το 2014 και έπειτα. Ήταν όλα αυτά τα λάθη. Λοιπόν, χάσαμε το χρόνο μας. Τώρα, για να τα μαζέψει αυτή η κυβέρνηση, θα κάνει ένα άθλο. Έχει πολλά αγκάθια μπροστά να αντιμετωπίσει. Πάρα πολλά. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει σύνεση και πρέπει να πείσει και τους δανειστές ότι εδώ υπάρχει κάτι σοβαρό, εδώ έχει αλλάξει το σκεπτικό. Πρέπει να γίνει έκρηξη των επενδύσεων, δηλαδή από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν τα πάντα, αλλά και να προσελκύσεις γρήγορα με αναψηφιακούς νόμους. Πάντως, κύριε Καλούδη, μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει καμία επένδυση. Έχουμε τηλεθεατές να κουβεντιάσουμε μαζί τους. Σας ακούω. Ναι. Βοηθήστε με. Ωραία.
Και μέχρι το κινητό, ποιος κινεί να το κλείσει το κινητό? Ο κ. Κάουκης να κλείσει το κινητό του. Έχει τρία κινητά ο κ. Κάουκης. Ποιο να το κλείσει? Λοιπόν, είπα να κάνουμε το εξής από εδώ και πέρα με τους καλεσμένους μας, να δούμε την επόμενη μέρα. Μέχρι τώρα λοιπόν λέγαμε τι έγινε με τον νόμο Κατούγαλου κλπ. Η επόμενη μέρα. Ξεκινήσω λοιπόν με τον κύριο Ρωμανιά. Είστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα με όλα αυτά που γίνονται? Κοίταξε, η κυβέρνηση η σημερινή έχει δώσει καλά δείγματα. Έχει εμπνεύσει εμπιστοσύνη και σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να περιμένει κάτι καλό. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση όμως. Δεν είναι μόνο για την κυβέρνηση, είναι γενικά. Λένε όλοι ότι πρέπει να γίνει ανάπτυξη. Πρέπει να έχουμε επενδύσεις. Εμένα δεν με φτάνει αυτό. Πρέπει να κάνουμε επιλογή επενδύσεων. Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε αυτό που λένε στην Ευρώπη employment friendly. Δηλαδή επενδύσεις φιλικές προς την απασχόληση. Όχι γενικά και αόριστα επενδύσεις. Γιατί βλέπω είναι μια καραμέλα. Όλοι λένε επενδύσεις. Γενικά και αόριστα. Πρέπει να είναι εξειδικευμένο. Έχω διατελέσει πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και έχουμε κάνει σχετική μελέτη ποιες επενδύσεις είναι φιλικές προς την απασχόληση στην Ελλάδα, δηλαδή δημιουργούν ή διατηρούν υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε να υπάρχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα επιλογής και ενίσχυσης των επενδύσεων εκείνων που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Και επειδή μιλούμε για την επόμενη μέρα, θα πω κάτι το οποίο το νιώθω ελαφρώς ανατριχιαστικό. Για φανταστείτε να έρθει το Συμβούλιο Επικρατείας που περιμένουμε να βγάλει την απόφαση για την συνταγματικότητα ή όχι του νόμου Κατρούγκαλου και να μας πει κάτι που ήδη το έχουμε πει δημοσιογραφικά όμως. Το ίδιο δεν το έχει πει. Το έχουμε μάθει δημοσιογραφικά. Να μας πει ότι ο ΕΦΚΑ, όπως έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί, είναι αντισυνταγματικός. Ότι στον ΕΦΚΑ δεν πρέπει να μπουν οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά πρέπει να είναι αλλού. Γιατί αυτά έχουμε μάθει ότι έχει πει να τα ανακοινώσει αυτά. Τι θα γίνει μετά? Θα πρέπει να ανατραπεί όλη η ιστορία, όχι απλώς του νόμου Κατρούγκαλου, του ΕΦΚΑ κτλ. Είναι ζητήματα σοβαρά, τα οποία χρειάζονται να αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Αν έρθει το Συμβούλιο Επικρατείας και πει κάτι τέτοιο, πρέπει να ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση για κάτι τέτοιο? Μέχρι στιγμής δεν έχει λεχθεί κάτι συγκεκριμένο. Έχει λεχθεί για σύστημα τριών πυλώνων, που για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Σε όλη την Ευρώπη σύστημα τριών πυλώνων είναι. Το ερώτημα δεν είναι αν οι πυλώνες θα είναι τρεις, βεβαίως είναι ένα θέμα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ένα σύστημα που να είναι δίκαιο, κοινωνικά αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο για τα προσεχή 30-35 χρόνια. Να ξέρει ο συνταξιούχος επί 30 χρόνια τι σύνταξη θα πάρει και να μην έχει τον κίνδυνο αύριο το πρωί να του περικοπεί η σύνταξη και να ξέρει και ο εργαζόμενος επί 25-30-35 χρόνια τι σύνταξη θα του βγάλουν τελικά. Να είναι δηλαδή δεδομένο το παιχνίδι, όπως γίνεται παντού. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτό ισχύει. Μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει. Κάθε χρόνο έχουμε και διαφοροποίηση του ύψους των συντάξεων. Κύριε Καουκή, λέγατε λίγο πριν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μια στασιμότητα πληρωμών και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά της κυβέρνησης προς οφειλέτες. Υπάρχει προοπτική αυτό το πράγμα να αλλάξει και πώς όταν δεν πάει ο κόσμος να πληρώσει τα χρέη του? Πιστεύω τώρα θα μπουν σε ρυθμίση των ευρωπαϊκών δόσεων. Θα μπουν και επιχειρήσεις, θα μπουν και φυσικά πρόσωπα. Οι 120 δόσεις λέτε ότι. Θα βοηθήσει. Δεν θα αλλάξει όλο το σύστημα. Ναι. Θα βοηθήσει όμως γιατί όταν μειώνεις λίγο τους φόρους, μειώνεις το ΦΠΑ που μειώθηκε, περιμένεις και με το νέο νομοσχέδιο να μειωθεί και το επόμενο έτος, θα σου δώσει και μια δυνατότητα να ρυθμίσεις. Άρα θα μπεις στη διαδικασία να ξαναζήσεις τη ζωή σου και να την ξανανοικοκυρέψεις. Περιμέναν όλοι μετά τις εκλογές όλα αυτά. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα μπουν σε μια. Και αν βοηθήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είπα όμως πριν ότι αυτά μόνο τους δεν φτάνουν και όπως είπε και ο κύριος Ρωμανιάς, πρέπει να βοηθήσει η κυβέρνηση νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να βοηθήσει η κυβέρνηση να γυρίσουν πίσω οι επιχειρήσεις δικές μας ελληνικές που πήγαν τη φορολογική τους έδρα σε άλλες χώρες, να βοηθήσει η κυβέρνηση επενδύσεις τέτοιες οι οποίες θα σου αυξήσουν το ΑΕΠ, θα σου αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, άρα θα έχεις περισσότερες βασικές εισφορές, θα έχεις, όπως είναι το ελληνικό. Το ελληνικό, αν γίνει άμεσα, αμέσως θα αρχίσουν να δουλέψει κόσμος εκεί. Είναι μια βοήθεια, αλλά πρέπει να γίνει σε όλη την επικράτεια. Όχι να στοχεύσουμε μόνο στην Αθήνα. Όπως είπα πριν, να βοηθήσει η κυβέρνηση τις μονάδες αυτές
που χειρίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα να κάνει μεγαλύτερη απορρόφηση ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν θα βοηθήσουν την αγορά και να μπορέσει να δώσει πίσω το κράτος ή η επόμενη κυβέρνηση τα ληξιπρότες με αυτά που χρωστάνε στους ιδιώτες για να κινηθούν. Αλλιώς θα κάνουμε ό,τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Τους βλέπω αποφασισμένους. Ανακύκλωση του προβλήματος. Ανακύκλωση φτώχειας. Βλέπω όμως ότι είναι αποφασισμένοι. Βλέπω ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Ήταν έτοιμη και τα μεταρμοσχέδια ότι είναι σε σωστή μεριά, σε σωστό δρόμο. Και αυτά που έχουν αναγγείλει για το Σεπτέμβριο με τα νέα νομοσχέδια. Βέβαια, αυτά όλα μόνο τους δεν φτάνουν. Είναι και ποιους τοποθετείς, σε ποια πόσα τοποθετείς και πόσο γρήγορα μπορούν να υλοποιήσουν όλα αυτά τα οποία θα νομοθετήσουν. Σε όλα αυτά που λέτε, υπάρχει μια προϋπόθεση, ένα ερωτηματικό. Όσο μιλάγατε, έκανα ερωτηματικό. Ποια θέση θα πάρουν οι θεσμοί, οι δανειστές απέναντι μας? Διότι όλα αυτά σημαίνουν κάποια λεφτά. Τα οποία θα πρέπει να βγουν από τον κουρμάνα τον κρατικό. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό οι δανειστές που μας ελέγχουν ακόμη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το βήκαμε από τότε το μνημόνιο είναι πολύ φιλολό που λένε, πολύ έτσι θεωρητικό. Υπάρχει έλεγχος, θα υπάρχει έλεγχος, θα υπάρχουν απαγορεύσεις, θα υπάρχουν κόκκινες κάρτες, θα υπάρχουν κίτρινες κάρτες. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Όχι, αλλά προς τους δανειστές, η κυβέρνηση αυτή έδειξε ένα άλλο πρόσωπο που δεν είχε δείξει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δείχνει ένα πρόσωπο το οποίο είναι πιο φιλοευρωπαϊκό. Δείχνει ένα πρόσωπο το οποίο είναι πιο φιλικό στο επιχειρήν. Και δείχνει και ένα πρόσωπο ότι πιστεύει σε ιδιωτικοποιήσεις εκείνες τις μονάδες, τα οποία και θα ξαλαφρώσει το δημόσιο, αλλά και θα φέρει νέες επενδύσεις. Αν όλα αυτά πείσουν τους δανειστές, που πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο, αυτό βλέπω εγώ, νομίζω ότι οι δανειστές θα βοηθήσουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση να αναπτύξει το πρόγραμμα που θέλει να αναπτύξει. Κύριε Ρούπα, εσείς πέστε μου. Θα σας είμαι λίγο πιο παραστατικός. Μεγάλο μέρος του, τα τελευταία 5 χρόνια, μεγάλο μέρος καθημερινότητάς μου ζω στην Αχαΐα, στην Πάτρα. Καταγωγή από την Αιγαίλια. Έχει φλωμώσει, να το πω έτσι λαϊκά, ο τόπος στο σκουπίδι. Ο Επίτροπος Χαν είπε ότι κινδυνεύουν να χάσουμε 2 δισεκατομμύρια εξαιτίας ορισμένων σημείων κακής διαχείρισης. Ένα από αυτό είναι η κακή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Όταν μιλάμε λοιπόν για την επόμενη μέρα, πρέπει να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν παλιά η δυνατότητα των ΣΔΙΤ, όπου πολλοί τα αφόρησαν, αλλά επί της ουσίας είναι κάτι το οποίο θα δώσει λύσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Ένα το οποίο είναι και τα αστικά απόβλητα. Άρα λοιπόν, απλές λύσεις, μακρά από πολιτικές αγκυλώσεις, θα μας πάνε ένα βήμα μπροστά. Δεύτερον, περιφέρειες. Η Αχαΐα είναι από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας. Η Δυτική Ελλάδα το ίδιο. Χρειάζεται ειδικός προγραμματισμός, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για ειδικά τις φθήνουσες περιοχές. Με τον Κλισθένη, οι περιφέρειες και οι Δήμοι θα διαχειριστούν περισσότερο αυτόνομα πολλά κονδύλια. Πολλά περισσότερα κονδύλια. Δεν έχουν την εξειδίκευση, δεν έχουν την υποστήριξη και κονδύλι για να μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος δεν είναι να ασφαλτοστρώσω το δρόμο ή να αλλάξω τη λάμπα όπως ήταν μέχρι τώρα. Είναι να διαμορφώσω πολιτική ανάπτυξης περιφερειακή για να μπορεί να γίνει. Άρα το δεύτερο ζητούμενο είναι να μπορεί να λειτουργήσουν και να υποστηριχθούν έστω και τεχνοκρατικά οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Το τρίτο ζητούμενο είναι η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εκ των πραγμάτων θα μπει και ο τρίτος πυλώνας. Θα μπει και η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να λυθούν όλα τα προβλήματα που ακολουθούν για να μπορεί να αναμορφωθεί, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είμαστε η μόνη χώρα από τις ελάχιστες χώρες όπου ο ιδιωτικός πυλώνας δεν είναι μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα να το υποστηρίξει. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Έτσι όπως πάει το δημογραφικό, θα χρειάζεται δεκανίκη το ασφαλιστικό σύστημα προκειμένου να έχει να αξιοποιηθεί, να αξιολογηθεί και να μπορεί να υποστηρίξει τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Κύριε Μανιά, έχουμε πάλι σε εσάς. Άρχισαμε να βλέπουμε και μερικά θέματα τα οποία είναι της επικαιρότητας. Πώς είδατε αυτή την εκπαραθύρωση της... Την κυρία Θάνου, θέλετε να πείτε. Την κυρία Θάνου, ναι. Κοίταξε να δεις. Προσωπικά με έχει κουράσει αυτή η ιστορία. Η κυρία Θάνο, όταν ήταν πρόεδρος του Αριού Πάγου, είχε επιδιώξει να παρατείνει τη δικία της, να αλλάξει ο νόμος. Συνάδελφοί της είχαν πει ότι η επιδίωξη είχε αντισυνταγματικό χαρακτήρα.
Η κυρία Θάνο επεδίωκε, δεν το πέτυχε. Τελικά πήγε στο γραφείο πρωθυπουργού. Πήγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Νομίζω ότι είναι πολυτέλεια για την Ελλάδα να ασχολείται με την κυρία Θάνο. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν σε μια θέση, άλλαξε η κυβέρνηση. Αν ήμουν εγώ στη θέση, θα είχα παρατηθεί μόνο μου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να επιμείνει να παραμείνει. Αυτό είναι περισσότερο. Αλλά υπάρχουν και σε άλλες ανεξάρτητες αρχές που δεν έχουν παραιτηθεί ακόμα. Ναι. Σύμφωνοι. Και περιμένω να τους πούνε παραιτήσεις. Δηλαδή είναι θέμα χαρακτήρα ανθρώπου και πόσο σοβαρός είσαι για μένα. Σύμφωνοι, ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η κυρία Θάνου είναι και το πρόσωπο της ημέρας τέλος πάντων, γιατί αυτή είχε πάει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, φεύγοντας από τον Άριο Πάγο, πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πήγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να ασχολείται εάν η κυρία Θάνου θα μείνει ή δεν θα μείνει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το θεωρώ υπερπολιτέλεια. Κακώς έχει ασχοληθεί όλη αυτή η ιστορία. Και η ίδια πρέπει να το συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να μείνει σε αυτή την Επιτροπή. Άλλωστε τελείωσε, είπε γράφει. Τελείωσε, ναι, τελείωσε ο Άδωνης. Ήθελε να περάσει το καπρίτσι. Ο Άδωνης ήταν με το στυλό στο χέρι, ήταν ο Άδωνης. Μόλις ήρθε η απόφαση. Είπατε βέβαια κάτι, γιατί ορισμένοι θεσμοί δεν είναι θέματα πρόσωπα, είναι λειτουργία των θεσμών. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει λειτουργήσει κατά το παρελθόν στον βαθμό που έπρεπε για να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα σε αυτή την χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι αρχής γενομένης με τον τρόπο αναμόρφωσης, ας το πούμε, εκπαραθύρωσης κυρίας Θάνου, θα μπουν νέα δεδομένα για να λειτουργήσει σωστά προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της ελληνικής οικονομίας, πράγμα το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα πρέπει. Εντάξει, κάθε κυβέρνηση θέλει να κάνει το δικό της πρόγραμμα. Έτσι. Άρα θέλει τους δικούς ανθρώπους και αυτούς που πιστεύουν. Αυτό είναι αυτονόητο. Και αυτοί που έχουν την ίδια ιδεολογία. Αυτό είναι αυτονόητο. Κοιτάξτε, ας παραιτηθούν όσοι είναι σε Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Είναι τον ανταγωνισμό. Όχι, για το όνομα του Θεού. Το αν υπάρχουν καρτέλς ή αν διαμορφώνεται στρέβλωση μέσα στην αγορά, δεν είναι θέμα πολιτικής ιδεολογίας, είναι πραγματικής λειτουργίας αγοράς. Είτε είσαι προοδευτικός, είτε αριστερός. Άμα δεν το βλέπεις, το θέμα είναι να θέλεις να το δεις. Και εκεί είναι θέμα πολιτικών παρεμβάσεων και όχι ιδεολογίας. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Για να θυμηθούμε και τις ρίζες μας, ο Αριστοτέλης είχε πει ότι η οικονομία εξαρτάται από την πολιτική. Προφανώς. Δεν είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και τους φίλους μας που μας παρακολουθούν και θέλουν να ακουστούν. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Καλλικλή. Κύριε Καλλικλή, καλησπέρα. Καρδαβέλα. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω στο πανελ τον κύριο Καούκη, να το ρωτήσω κάτι, ειδικά τον κύριο Καούκη. Ναι. Λοιπόν, τον έχω ακούσει επανειλημμένα και λέει σωστά, ας πούμε, ο άνθρωπος, ότι για να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή πρέπει να βάλουμε τα POS στους υδραυλικούς εκεί που γίνεται όλη η ιστορία. Αλλά τον έχω ακούσει να λέει ότι να βγάλουμε έξω τη ΔΕΗ, να βγάλουμε έξω το σούπερ μάρκετ. Εγώ πώς θα χτίσω φορολόγητο, κύριε Καούκη, με 15% που χρειάζομαι να χτίσω φορολόγητο, με τη μια φορά που θα πάω στον υδραυλικό και αν θα πάω ή θα πάω στον κουρέα μια φορά. Που δεν έχω και μαλλιά. Θα μειωθεί. Σας έχω ακούσει να λέτε και το πεντικιούρ ακόμα. Πεντικιούρ δεν έχω λεφτά να κάνω. Ναι, υποτίθεται ότι θα μειωθεί για κάπως ανάλογα με το εισόδημα το αφορολόγητο για να μπορέσουμε να χτίσει αφορολόγητο ανάλογα με το εισόδημα ο καθένας και τις συναλλαγές που κάνεις. Άρα δεν χρειάζεται να χτίσουμε τόσο μεγάλο αφορολόγητο με δαπάνες οι οποίες. Εγώ θέλω 15% κύριε Καούκη να χτίσω αφορολόγητο. Εγώ θέλω 2.000 και. Για να χτίσω αφορολόγητο. Άμα μου βγάλεις απ' έξω τη ΔΕΗ, μου βγάλεις απ' έξω το νερό, μου βγάλεις απ' έξω το σούπερ μάρκετ, με τι θα το χτίσω, με τον κουρέα, με τον μπακάλι, τον υδραυλικό, που θα τον χρησιμοποιήσω μια φορά και άμα το χρησιμοποιήσω. Με αυτό λέμε να μην είναι αφορολόγητο τόσο. Να μην χτίζεται αφορολόγητο με τόσο μεγάλο ύψος, δεν χρειάζεται να είναι τόσο ψηλό. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο ψηλό. Απλώς να κερδίζεις. Ακούστε τον αφήστε να τον μιλήσει και μετά να μιλήσετε και ακούστε να σας πω τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να χτίζουμε αφορολόγητο με αυτά, λέω. Δεν χρειάζεται να χτίζουμε αφορολόγητο με αυτά. Απλώς. Ακούστε με λίγο. Απλώς όταν κάνουμε συναλλαγές εκτός από αυτά, να κερδίζουμε στην έκπτωση φόρου μετά. Να συνυπολογίζεται. Να υπολογίζεται το σούπερ μάρκετ και η ΔΕΗ μέσα και το νερό. Εντάξει, έχετε μια άλλη άποψη. Εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Καλλικλή. Να είστε καλά. Τον κύριο Παπαγεωργίου να ακούσουμε, παρακαλώ. Ο κύριος Παπαγεωργίου. Ναι. Ναι, ορίστε. Ακούμε. Μ' ακούτε κύριε Καλλικλή. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια ερώτηση θέλω στον κύριο Ρωμανιά και να μου απαντήσει αν έχει την καλοσύνη. Το έχει κλείσει οριστικά κατά την
την επιστήμη του και την αυτή που έχει είναι πολύ κατευθυσμένος για μας τους ένστρους τα αναδρομικά, ναι ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όπως ξέρετε, δόθηκαν κάποια αναδρομικά, όχι εκείνα που είχε πει το Συμβούλιο Επικρατείας. Επομένως, υπάρχει εκκρεμότητα να δοθούν και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει. Μάλιστα. Τον κύριο Φράγκου, παρακαλώ. Όχι. Τον κύριο Φράγκου, παρακαλώ. Κύριε Φράγκου. Ναι. Ναι, κύριε Φράγκου, σας ακούμε. Κύριε Χαραβέλα. Γεια σας. Ναι, ναι. Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, κύριε Χαραβέλα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ρωμανιά. Θα την κάνω την ερώτηση και θα κλείσω το τηλέφωνο. Αν θέλετε, κλείστε την τηλεόραση σας, διότι κάνει και. Συγγνώμη, κύριε Φράγκου. Ακούστε με, κύριε Φράγκου. Κύριε Φράγκου, ακούστε με. Που έδωσε το Δεκέμβριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φράγκου. Απόστατους αξιωματικούς και ενστόλους. Εκπροσωπώ 300 άτομα, τα 150 πήραν από 500 ευρώ και κάτω. Και τα 150 πήραν από 1.700 μέχρι 3.000 και είπαν ότι θα γίνει πανελλαγισμός. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τίποτα. Γνωρίζει τίποτα για αυτά ο κύριος Ρωμανιάς? Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ έχω υπόψη μου και συγκεκριμένο πρόσωπο που πήρε 16 ευρώ μόνο. Έτσι, σαν παράδειγμα το λέω. Πράγματι, είχε γίνει ολόκληρη κριτική, δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει εκκρεμότητα ακόμα. Δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει λήξει αυτή η εκκρεμότητα. Πρέπει να δοθούν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Σας ικανοποίησε, σας κάλυψε, φαντάζομαι ναι. Λοιπόν, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, για να το πω έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση μπήκε σε ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια. Βέβαια. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι και αυτό θέλω να το δούμε στο τέλος της σημερινής μας κουβέντας, ότι μέσα σε πολύ λίγο διάστημα έδωσε πολλά. Κατά κάποιο τρόπο μας κακόμαθε. Πάρτε 120 δόσεις, πάρτε φορογραφίσεις, πάρτε από 5% σε 3%, πάρτε κατάργηση των πληστηριασμών, των πληστηριασμών κλπ. Άρση κατασκέσεων. Ναι, άρση κατασκέσεων. Με τις δόσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Έχει κι άλλο η κλεψίδρα μέσα για να τρέξει ή... Το απάντησε χθες ναι. Ο Σταϊκούρας. Και είπε ότι οι δυνατότητες που είχαμε ήταν αυτές. Αυτές. Για το 19 δημοσιονομικός χώρος για κάτι παραπάνω δεν υπάρχει. Θα επιχειρήσουμε για το 20. Αναμένουμε λοιπόν να έρθει το καινούργιο νομοσχέδιο για να δούμε τι ακριβώς θα λέει. Το φορολογικό εννοώ. Εντάξει, τώρα έχουμε τη μείωση των ΕΦΙΑ που μου είπε, το οποίο είναι μια ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες που έχουν από ανάλογα μέχρι 60.000 ευρώ, ήταν μεγάλη μείωση 30%. Πιστεύω ότι αν λειτουργήσουν γρήγορα και πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά που έχει πει και έχει εξαγγείλει, ότι θα μπορέσει το 20 να κάνει περισσότερα πράγματα. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσει το πλεόνασμα να μας μειώσουν που ζητάνε, που είναι... Αυτό θα... Ήδη εστάλει πάντως. Αυτό... Το πρώτο ναι. Έγγραφο εστάλει ήδη. Ναι. Ναι. Από το Υπουργείο Οικονομικών. Η εκτίμηση η δική μου καταρχάς έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι οι Ευρωπαίοι πρέπει να δουν ότι είσαι σοβαρός. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση, εκτός από αυτά, το έμφυα της μειώσης κτλ., που δεν θα έχουν άμεση επίπτωση, δηλαδή θα ξεκινήσει το 2020-2021, χρειάζεται να δείξει ότι κάνει ένα δομικό μετασχηματισμό τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία ως κυβέρνησης. Φαίνεται ότι έχει μια τάση να θελήσει να το κάνει, μένει να το αποδείξει. Το δεύτερο ως προς το πλεόνασμα, ξέρετε ότι πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που έχει σχέση και με τους οίκους αξιολόγησης και με αυτόν τον μετασχηματισμό και τα αποτελέσματά του, ώστε να αξιολογηθούμε ως αξιόχρεοι. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την μείωση του πλεονάσματος εάν η χώρα δεν έχει μπει σε ένα περιβάλλον αξιόχρεου. Mm-hmm. Που μέχρι σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αξιολογεί ότι αυτό θα γίνει το 2032. Εάν γίνει νωρίτερα, μέσω από αυτών μέτρων και της λειτουργίας κυβέρνησης. Γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, σχολιάζουμε το αυτονόητο. Σχολιάζουμε το γεγονός ότι μια κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει. Ίσως έχουμε ξεχάσει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δουλεύουν και να παράγουν πολιτική, ασχέτως αν είναι λανθασμένοι ή όχι. Γιατί όταν δουλεύεις κάνει και λάθη. Άρα, επί της ουσίας, θεωρώ ότι το πλεόνασμα θα το πετύχουν.
Γιατί αντιλαμβάνεται η Ευρώπη μέσα από τη συγκυρία που προκύπτει. Μην ξεχνάτε ότι το πρώτο τεστ θα γίνει στην Ιταλία. Η Ιταλία θα περάσει τον προϋπολογισμό της, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει σε ρήξη με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Brexit, Αγγλία. Πηγαίνουμε σε μία ατακτή, κατά πάσα πιθανότητα, έξοδο. Αυτές οι ανισορροπίες θα υποχρεώσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει αυτά τα τμήματα των προβλημάτων που είναι λιγότερο προβληματικά ή δείχνουν ότι παίρνουν το δρόμο τους, να τα αξιολογήσει θετικότερα για να τους δώσει μία ανάσα. Ναι. Άρα θεωρώ ότι προς το τέλος του 2020, αρχές του 2021, το πλεόνασμα θα μας δοθεί, εφόσον τα πράγματα κυλήσουν προς την κατεύθυνση που κυλούνται. Πάντως υπάρχει ένα θέμα, για να βλέπουμε σφαιρικά το ζήτημα, το οποίο είναι έξω από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διεθνώς πρόβλημα οικονομικό. Βεβαίως. Και βλέπετε και το χρηματιστήριο, για μένα, ήταν η επίπτωση, το σημερινή δηλαδή μείωση στο χρηματιστήριο, ήταν λόγω των διεθνών. Παντού σε όλα τα χρηματιστήρια συνέβη αυτό. Και είναι Αμερική πόλεμο τώρα. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και υπ' αυτή την έννοια η σημερινή κυβέρνηση είναι άτυχη. Διότι έτυχε την ώρα που αναλαμβάνει να ξεσπάσει αυτή η κρίση. Υπάρχουν, διάβασα προημερών κάποια δημοσιεύματα σε ξένο τύπο, ότι υπάρχει κίνδυνος να ξαναγυρίσει αυτή η κρίση, να καταλήξει σε ό,τι είχε καταλήξει το 2008. Έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά πάντως τα δείγματα μέχρι στιγμής είναι αρνητικά. Εύχομαι να μην εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, διότι η κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνή παράγοντα πλέον. Αν μου επιτρέπετε απλώς ένα σχόλιο, θεωρώ ότι επειδή η χώρα αρχίζει και δομείται μέσα από την αρχή, ξεκινώντας από το πώς δημόσιους υπαλλήλους είχαμε, έχει την δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι οδεύουμε σε μια διεθνοποιημένη κρίση, να λειτουργήσει ξέχωρα, έχοντας διαμορφώσει τις άμυνες για τη διαμορφώνεται τώρα και να μην αποτελέσει μέρος του προβλήματος. Και κατά τούτο μπορεί να διαφωνήσω με τον κύριο Ρωμανιά ότι μπορεί να είναι τυχερή η κυβέρνηση στην παρούσα φάση και να ευνοηθεί από τις ενδιάμεσες αυτές εξελίξεις. Μένει να το δούμε, βέβαια. Αλλά είναι μια διαφορετική θέση. Βέβαια, εγώ διαφωνώ απολύτως. Διότι σε μια διεθνοποιημένη κρίση η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπόξει. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω θα το δούμε στην πορεία των πραγμάτων. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρωμανιά, τον κύριο Καούκη και τον κύριο Ρούμπα για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα και πιστεύω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Δώσαμε απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο το βράδυ στις 10 παρά 10. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια χαρά. Καληνύχτα.